Καλημέρα σας, καλημέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους τώρα συντονίζουν στο Λίμπερο για να μας ακούσουν στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Ξεκινάμε από τώρα μέχρι και τις 2. Πάμε να δούμε τι έχουμε στον ΠΑΟΚ. Η ποδοσφαιρική ομάδα είναι σε μια πορεία, έχει παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες του συλλόγου ετοιμάζονται σιγά σιγά. Και με αυτά θα ασχοληθούμε σε αυτό το δίωρο μέχρι και τις 2. Το ποδόσφαιρο είχε κύπελο χθες η ομάδα ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ παίζει φιλικά στην Τουρκία. Το βόλεϊ ετοιμάζεται, έχει φιλικά, έχει και κλήρωση προαθλήματος. Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι, γιατί προφανώς θα γίνουν πολλά. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι σχετικά νωρίς στην πέμπτη αγωνιστική. Ετοιμάζεται και το handball. Έχουμε πολλά και διάφορα. Βεβαίως δεν μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Αν και αλήθεια είναι ότι μετά από κάθε παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας είναι η εκπομπή λίγο πιο έτσι επικεντρωμένη στο τι συνέβη στο χορτάρι. Και ήταν και καλό το χορτάρι χθες. Να το πούμε και αυτό. Στο Καθατζόγλιο. Λογικά και αυτό βοήθησε ώστε να δούμε καλό ποδοσφαιρικό θέαμα για πρώτη φορά από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με αυτό θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα. Να επαναλάβουμε φυσικά την είδηση που είπαμε και νωρίτερα. Μία είδηση που αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα, αφορά τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Μια και πριν την προπόνηση τη σημερινή, ο Κωνσταντινίδης ο ποδοσφαιριστής ενημερώθηκε από τον Παντελή Κωνσταντινίδη, τον γενικό αρχηγό της ομάδας, ότι η ομάδα και ο προπονητής φυσικά αποφάσισαν από εδώ και πέρα να προπονείται μόνος του. Η αφορμή δόθηκε από μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, η οποία έλεγε ότι τα παντελόνια είναι για αυτούς που τα τιμάνε, κάτι τέτοιο. Αυτό το κλασικό νομίζω ήταν. Ναι, πολλοί τα αφορούν, ελάχιστα τιμούν. Γιατί... Ναι, αρνείται ότι αφορούσε την ομάδα, τον προπονητή, το οτιδήποτε. Δεν έπεισε με την εξήγησή του και η ομάδα τον τιμώρησε. Εντάξει, γιατί δεν έπεισε προφανώς, γιατί ήταν το timing αμέσως μετά την ανακοίνωση της αποστολής που δεν βρισκόταν μέσα. Ναι, μια μεγάλη τιμωρία, μια σκληρή τιμωρία, αλλά... προανήγγειλε και χθες ο Λουτσέσκου ότι αυτά θα πρέπει να κοπούν γρήγορα στην αρχή της χρονιάς και ο Κωνσταντινίδης νομίζω ότι την πάτησε ό,τι και αν ήθελε να πει, αν ήθελε εκείνος ξέρει το θέμα. Όλοι ξέρουμε ότι χαζός δεν είναι, δηλαδή ξέραμε σε άλλες περιπτώσεις ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της βλακείας. Το Δημητράκη χαζό δεν τον λες, είναι και αυτό. Δεν μπορεί να απαλλαχθεί ο Κωνσταντινίδης με τίποτα λόγω βλακείας. Με τίποτα. Ναι. Άλλοι είχαν αυτό το πλεονέκτημα. Ο Κωνσταντινίδης δεν είναι. Έχει πολύ έτσι, υψηλή νοημοσύνη. Έχει προσωπικότητα. Του γύρισε το μάτι προφανώς. Έτσι υποθέτουμε. Προφανώς, γι' αυτό λέω το προφανώς. Και έγινε η στραβή για τον ίδιο. Έγινε η στραβή. Και δεν ξέρουμε τώρα τι θα επακολουθήσει. Αυτή είναι μια πρώτη είδηση λοιπόν, παράδειγμα προς αποφυγή σαφώς για όλους τους άλλους, και το θέμα είναι σύνθετο, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολη διαχείριση αυτής της ομάδας. Πάρα πολύ δύσκολη. Αν το καλοσκεφτείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και αν αρχίσετε και μετράτε κιόλας, θα χάσετε την μπάλα. Είναι μόνο αυτό, είναι πριν ένα μήνα. Κάποιοι είχαν τις φανέλες στο σπίτι τους και κάποιοι άλλοι ήξεραν ότι δεν πρόκειται ποτέ να αναδειχτούν. Και μέσα σε ένα μήνα αλλάζει το ρόστερ με τεράστια ποιοτική αναβάθμιση και ενεργοποιούνται αυτοί που θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό έγινε. Ναι, δεν σημαίνει ότι ενεργοποιούνται κάποιοι και κάποιοι μέσα στο περιθώριο. Όχι. Είναι πολύ ενεργοποιημένοι. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τα έχουμε εξηγήσει κι άλλες φορές, απλώς να το καταλάβουμε ότι είναι πολύ κρίσιμο τώρα το διάστημα για να διαχειριστεί η ομάδα και ο προπονητής αυτό το πολύ μεγάλο και αρκετά ποιοτικό, έως πολύ ποιοτικό, ρόστερ.
Και ο Κωνσταντινίδης μπορεί να πει ότι έδωσε ένα πάτημα. Και... για να είναι ο πρώτος που θα την ακούσει και να έχουν τον νου τους οι επόμενοι. Ναι, ναι. Αυτό έπαθε ουσιαστικά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες από εδώ και πέρα. Αλήθεια είναι ότι κάποιες άλλες φορές η ΠΑΟΚ για ανάλογα ή πιο σοβαρά περιστατικά έδειξε μια επίοικια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα με, αυτό, με αφορμή αυτό το γεγονός βγάζει μια σκληράδα, μια βαριά τιμωρία και προφανώς περνάει το μήνυμα και σε όλους τους άλλους. Προφανώς θα είναι το ίδιο σκληρή και με υπόλοιπα πειθαρχικά. Όχι του στυλ βεβαίως ότι μετά από 10 μέρες, μετά από ένα παιχνίδι ανακαλύφθηκε ότι ο Μπίσεσβαρ έβρισε τον προπονητή. Ναι. Ανοησία ολκής δηλαδή. Θες, είναι φανερό να δημιουργήσει ένα θέμα στον ΠΑΟΚ γιατί ξέρεις ότι είναι και λίγο χαζός ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και όλοι γύρω γύρω ναι, ναι. Είναι λίγο χαζοί και θα το φάνε. Και είναι και λίγο εσωστρεφείς και θα αρχίσουν να ψάχνουν μεταξύ τους να τους φέρεις μια ναμπούλα γιατί δεν ξέρουν να το διαχειριστούν. Το ξέρεις εσύ εκεί στην Αθήνα. Και γράφεις μετά από 10 μέρες από ένα παιχνίδι ότι τον έβρισε και είναι στον πάγο και δεν θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Ο Μπίσεσβαρ. Αυτά ας τα έχουμε στο νου μας. Γενικά βρισκόμαστε σε μια μυστήρια εποχή της επικοινωνίας. Η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και σε αυτό το κομμάτι. Έχουν να υποθούν και να γραφτούν για τον ΠΑΟΚ. Για μέσα, για έξω, για διαιτησίες, για ανθρώπους, για Λουτσέσκου, για Σαββίδη, για. Για Κόλκα, για Τζορμπατζού. Όλο τον κόσμο. Άσε μας, εμάς. Ναι, καλά, είσαι. Για παίχτες, για αυτά. Γιατί ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει πολύ να γίνει. Μπουρλότο. Ωραίο αυτό, ρε φίλε. Πώς το εγώ πήγα να πω άλλο πράγμα. Και εσύ διάλεξε μια κατάλληλη λέξη, η οποία θυμίζει αυτό που θέλω να πω εγώ. Ναι. Γι' αυτό συμπληρωνόμαστε. Και θα το εκμεταλλευτούμε. Ναι. Είναι αυτό που συνέβη χθες στη δεξιά πλευρά με Μάτος και Λιμνιού. Ναι. Τι ναι, ρε. Δεν βλέπω ενθουσιασμό. Τι ναι, ήταν ένα απλό ναι. Μπορεί να ήταν όμως συμπτωματικό αυτό που συνέβη χθες. Εγώ ξέρω ότι όποτε παίζει ο Λιμνιός, μια χαρά συνεργασίας βγάζει πλευρά του. Τι μωρέ, πότε έπαιξε, κάτι δεκάλεπτα έπαιξε. Τι λες μωρέ, στο Λιβαδιά δεν ξεκίνησε. Και τι έκανε στη Λιβαδιά. Μια καλύτερο σου παίξε ήταν. Σιγά. Αυτό που σου λέω. 5 λεπτά έπαιξε στο Έστεσουτ και έκανε 2 φάσεις. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός. Ο 19χρονος Βολιώτης Σταρ. Μπράβο το παλικάρι. Μπράβο το παλικάρι. Η αλλαγή προπονητή του. Τον έσωσε. Ναι, είναι από αυτές τις ορίες ποδοσφαιρικές εκεί που πας να καταστραφείς. Εκεί που πας να χάσεις. Πας να τον δώσεις να πούμε και να. Με ψίχουλα. Εκεί που δεν σε βλέπουν και σε βάζουν, ξέρω εγώ, κάτι φιλικά να παίξει. Εκεί που δεν σε βλέπουν ενώ δεν σε έχουν δει. Θα μπορούσε να είναι. Να το έχει πει ο Κοέλιο αυτό. Ναι. Ναι. Εκεί γίνεται η αλλαγή και ο επόμενος προπονητής εκτιμάει. Βλέπει κάτι σε ένα που δεν έβλεπε. Ναι, ο επόμενος προπονητής βλέπει. Αν δεν είναι και θέμα προπονητή μόνο, κάποιος τον πήρε. Γιατί τον πήρες, αγόρι μου, δεν είδες γιατί τον πήρες. Εγώ δεν βιάζομαι πάντως. Τι, δεν ενθουσιάζομαι, όχι. Για μένα ο Λιμνιός είναι το πιο ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό project του ΠΑΟΚ μετά το Σταφυλίδη. Εντάξει, μωρέ. Τι εντάξει. Έβγαλε ο ΠΑΟΚ τώρα. Δεν έχει κανείς τα στοιχεία του. Άστο. Αν μάθει να βγαίνει λίγο στον γκολ καλύτερα. Μακρέος είναι winger. Άμα δεν έχει γκολ και assist. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Μεντί χασαποσέρβικο χόρεψε χθες στη φάση του γκολ. Από πότε θα το δεις αυτό, δες τι κάνει ο Μεντί. Κλαίνει σε ρακατσάνη από συγκίνηση. Θυμάμαι είναι. Τη γιορτή. Εσύ δες τι έχει πάθει τώρα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αλλαγή κατεύθυνση τώρα, άστο. Ξερατά κανονικά. Θα έχουν να φάνε γλάρι σήμερα. Υπάρχει και άλλη είδηση που δεν είδηση. Είναι μια ενημέρωση για την υπόθεση του Λεβέκ. Με το Λεβέκ καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ευπαθής σε τραυματισμούς. Στο διάλογο. Σουβαρά μιλά. Δεν μπορεί να έχει γρήγορη αποθεραπεία. Έχει πολύ συχνά προβλήματα, το έχει δείξει όλη του η καριέρα. Αυτό που ξεχνάμε να πούμε είναι και ότι ο ίδιος προκαλεί αυτό το πράγμα. Ότι είναι φοβικός πολύ. Γιατί είναι παίκτες που είναι φοβικοί και είναι παίκτες που δεν καταλαβαίνουν από ενοχλήσεις. Εντάξει. Είναι συνδυασμός ευπάθειας με ψυχολογίας. Ναι, δεν είναι κάτι που εσκεμμένα
Όχι, το κάνει, είναι το ίδιο. Ναι, ναι. Για να αποφύγει τη δουλειά και την προπόνηση. Είναι κάτι ψυχοσωματικό. Πώς το λένε, είναι μια. Είναι μετά από μια μέρα κουραστική. Αρρώστια το λες, είναι, είναι κάτι. Εμείς μετά από κουραστική μέρα, αγόρι μου, πολλά τηλέφωνα και αυτά, δεν αισθάνεσαι κάτι τραβήγματα εδώ. Δεν τα αισθάνεσαι. Ε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι ψυχοσωματοβγαίνει. Ψυχοσωματικά είναι και αυτά, ρε. Δεν πεθαίνεις. Το έχεις μια φορά το μήνα αυτό. Ναι, εμείς δεν το έχουμε. Ναι. Τέλος πάντων, ο Λεβέκ έχει τώρα πρόβλημα στον τετρακέφαλο. Τώρα με εκεί... την ανακαίνιση του Μακεδονία Παλάς. Βάλτε τον διαγωνισμό και τις δημόσιες σχέσεις. Ωραίο παιδί είναι. Βάλτε τον. Έλα μωρέ, εντάξει. Τι να, το παλικάρι. Δεν φταίει το παιδί βέβαια. Αλλά εντάξει. Τώρα στο τετρακέφαλο. Πάλι από θεραπεία. Έκανε μία μαγνητική. Ναι, μεν βελτίωση, αλλά δεν μπορεί να μπει. Δεν θα μπει. Θα, πάλι θα περιμένει. Ο σκοπός είναι να επιστρέψει στα μέσα Οκτωβρίου. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο, δεν χωράει ζήτηση ότι έγινε λάθος με την αποκτήση του έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συζητιέται. Έγινε λάθος. Σοβαρό λάθος. Λάθος έγινε και με τις καλύψεις των μπακ τελικά. Και ευτυχώς που ο Δελιγιαννίδης δείχνει και μια με τον Κίτσιο που, που αποχώρησε. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν ένα δεύτερο θέμα που προέκυψε τώρα, το αναφέραμε. Εντάξει, με το Λεβέκ δεν ξέρω αν θα το δούμε. Αν θα νομίζω ότι το ιατρικό team του ΠΑΟΚ θα έχει κάθε μέρα. Μάλλον θα βάλει ένα στοίχημα. Να το μπαλέψει, να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει όλο αυτό το πράγμα. Ο προπονητής μπορεί να ποντάρει στο Λεβέκ, ρε φίλε. Όχι. Στο μεταξύ, δεν είναι κακός παίχτης. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, εντάξει. Έτσι, εντάξει, είναι κακός παίχτης. Λοιπόν, είδες και τα δύο θέματα τα σημερινά είναι για πλάγια μπακ. Δηλαδή χθες ο Μάτος που θα έπρεπε να ξεκουράζεται έπαιξε 90 λεπτά. Ναι, ναι. Ο Μάτος εμείς ξέρουμε καλά ότι τα εργομετρικά του δεν είναι για πάνω από 30-35 παιχνίδια. Και έτσι όπως πας να του δώσει πάλι 45. Και, μαζί, και μαζί και ο Λεόβατς. Πρόβλημα. Πώς γίνεται πάντα εκεί που είσαι λίγο, εκεί πέφτουν όλα. Εκεί πέφτουν όλα, φίλοι, γιατί είσαι ακάλυπτος. Ναι, και έρχεται το ποδόσφαιρο να στο τονίσει αυτό. Να στο τονίσει. Δεν βγαίνει κάτι σε άλλη θέση που είσαι υπερπλήρης. Ανέβασε εκεί. Το Λίδατζ και τον Τζαούσι να κάνουν την πρώτη ομάδα. Λες εσύ. Λέω εγώ. Η λύση που μπορείς να έχεις τώρα μέχρι το Γενάρη αυτή είναι. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι η χθεσινή εμφάνιση και το πιο σημαντικό απ' όλα αν μπορεί να έχει να επαναληφθεί, να έχει διάρκεια, να σταθεροποιηθεί ο ΠΑΟΚ σε τέτοια επίπεδα εμφανίσεων. Αυτό όλοι περιμένουν, αυτό που ήταν χθες περιμένουν να δουν από τον ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά ή τέλος πάντων στην πλειοψηφία, στη μεγάλη πλειοψηφία των αγώνων. Χθες το πρώτο ημίχρονο ήταν απίστευτο. Νομίζω κανείς δεν περίμενε σε αυτό το timing, σε αυτή την κατάσταση που ήταν η ομάδα και αυτό που παρουσίαζε και με τις πολλές αλλαγές που έγιναν, γιατί δεν είχε μια συνέχεια, άλλαξαν παίχτες. Αυτό το σχήμα που δεν είχε συνοχή από προηγούμενα παιχνίδια να αποδώσει τόσο καλά. Νομίζω ότι είναι λάθος να μένουμε τόσο πολύ σε δύο πρόσωπα. Δεν ήταν οι παίχτες κλειδιά χθες του ΠΑΟΚ ο Λιμιός και ο Δελιγιαννίδης. Ήταν η μισή ομάδα συνέβαλε ώστε να έχει αυτή τη λειτουργία ο ΠΑΟΚ και μέσω επιθετικά, αλλά και όταν έχανε την μπάλα. Δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο. Απλώς εντάξει, είναι οι νεαροί, είναι αυτοί ίσως που αποτέλεσαν την πιο μεγάλη έκπληξη. Γιατί χθες για να παίξει ο ΠΑΟΚ τόσο καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, συνέβαλε πάρα πολύ ο Μαουρίτσιο. Πάρα πολύ. Συνέβαλε ακόμα και ο Ζαμπράνο. Συνέβαλε ο Πέλκας φυσικά. Φυσικά και ο Κουλούρης. Για να κυκλοφορήσει τόσο γρήγορα η μπάλα και να βγουν τόσοι συνδυασμοί και τόσες τελικές, είχε σημαντικό ρόλο ο Κουλούρης εκτός περιοχής. Όχι, το θέμα ξέρει είναι. Πρέπει να βρίσκουμε τον Κουλούρη τώρα, επειδή έχασε τα γκολ. Ναι, το γκολ είναι ένα άλλο ζήτημα. Ένα σαφώς, άλλο ζήτημα, βεβαίως. Είναι ένα πρόβλημα. Όλοι χάσανε γκολ. Όλοι χάσανε και ο Πέλκας. Ο Πέλκας όμως κάνει χειρότερα γκολ. Ναι, αλλά είναι εκεί. Και πάει σε τρίτη εκεί. Διαφορετική θέση ο Πέλκας. Ναι. Ο Κουλούρης είναι σεντερφόρ. Ναι. Ο Πέλκας πάει σε τρίτη διαφορετική θέση μέσα σε 15 μέρες. Και είναι πάλι στον τον γκολ. Εμπιστεύεται ως οχτάρι, τον εμπιστεύεται ως δεκάρι, τον εμπιστεύεται ως αριστερό half extreme και είναι πάντα εκεί.
Μία, δύο, συμμετέχεια, σουτ, προσπάθειες, τελικές, πάσες. Κάθε τις κινήσεις με την μπάλα ανάμεσα στους αντιπάλους. Το βάζει τον γκολ. Και σημαντικό γκολ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν πήγαινε με 0-0 στα αποδυτήρια. Τέλος πάντων, όλοι συμμετείχαν σε αυτό που είδαμε χθες. Για μένα ήταν ξαφνικό, δεν ήταν αναμενόμενο. Ούτε για μένα ήταν. Δεν υπήρχε σημάδι. Ίσα-ίσα που υπήρχαν σημάδια ότι πάει για γκέλα το παιχνίδι. Έπαιξε ο Λεβαδιακός, ναι, με πολλές αλλαγές. Γεγονός είναι αυτό. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με πολλές αλλαγές. Και οι του ΠΑΟΚ μπήκαν παίχτες που δεν είχαν ξαναβρεθεί μεταξύ τους. Και στο πρώτο ημίχρονο 14 τελικές με 0. Και το 0 είναι επιτυχία τεράστια, γιατί ο Λεβαδιακός ήταν πέρα στο κέντρο. Έκλεβαν την μπάλα συνεχώς. Συνεχώς. Και δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος θα συνεχιστεί ή όχι. Το μόνο που μπορείς να πεις για το χθεσινό ότι πήρες μία άβρα από το μέλλον. Ποιο μέλλον θα το δούμε στη διάρκεια. Αλλά χθες συνδυαστικά κάναμε πολύ καλό παιχνίδι στο πρωτομήχρονο. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και είναι και η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ δεν έχει καμία τύχη αν κυκλοφορεί αργά την μπάλα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε γρήγορα η μπάλα, η νευρικότητα στην τελική προσπάθεια που είναι απόρρια των όσων έχει περάσει η ομάδα εμφανίστηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Τεράστια νευρικότητα στην τελική προσπάθεια. Δεν έβρισκαν αιστεία, ναι. Δεν είναι ότι έβγαλε ο Ναμάσκο πολλά, δεν έβρισκαν αιστεία. Ο Ναμάσκο έβγαλε μόνο του Κουλούρη. Που εκείνη το μοναδικό λάθος του Κουλούρη για μένα. Που δεν έδωσε πάσα. Που δεν έδωσε πάσα. Όχι στο τελείωμα, από νωρίς. Γιατί η φάση είναι highlight κανονικά. Ναι. Έχουμε βγάλει απίστευτη κίνηση στους χώρους σε εκείνη τη φάση. Ωραία πράγματα, πράγματι χθες. Ωραία πράγματα από τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε και το παιχνίδι, γιατί αυτό είναι σαφώς πολύ σημαντικό. Κέρδισε το παιχνίδι με έναν παίκτη τον οποίο τον πέταξε στην κερκίδα ο Λουτσέσκου. Δύο αγώνες. Και όταν τον επανέφερε, μπήκε όντως αλλαγμένος, εντάξει. Ναι, είχε διάθεση. Ήθελε να δείξει πράγματα. Έβγαλε έναν εγωισμό και έκανε αυτό το οποίο ξέρει πολύ καλά να κάνει. Ήρθε από πίσω ως τρέλερ που λέμε και εμείς οι μπασκετικοί και πλάσαρε πολύ ωραία, εύστοχα, ακριβώς εκεί που πρέπει για να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο Σάχοφ, αυτό είναι το κύριο προτέρημα που έχει στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν χωράει, πού, τι θα γίνει, πώς και γενικά άμα το αναλύσουμε θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο συμπέρασμα, αυτό που ξεκινήσαμε, πώς θα διαχειριστεί αυτή η κατάσταση ο Λουτσέσκου. Δεν είναι άσχημο το ξεκίνημα της διαχείρισης. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε, όταν τον Τζίμιρο τον πετάς έξω και μπαίνεις και είναι ο κανονικός Τζίμιρο και όχι το φάντασμά του, όταν πετάς το Σάχοφ και μπαίνει χθες και σου δίνει το παιχνίδι, ωραία, είναι κάποια καλά δείγματα. Εντάξει, όταν έχεις περάσει το μήνυμα στην ομάδα ότι θα παίζει αυτός που αξίζει, βλέπεις τον Πέλκα και τον Λιμνιό που είναι άλλο στάτους. Ο Λιμνιός τώρα ξεκινά, ο Πέλκας για μένα δεν θα έπρεπε να βγαίνει ποτέ, αλλά μια άλλη ιστορία τώρα. Παρά τα λάθη, παρά τις επιπολαιότητες, παρά τα μέτρια τελειώματα πολλές φορές, είναι αυτός που βρίσκεται εκεί όπως είπες πριν και είναι αυτός που μπορεί να φέρει ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα με τις κάθετες κινήσεις με την μπάλα. Αυτό που πρέπει να βελτιώσει, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να βελτιώνουν, η τελική απόφαση. Αν το καταφέρει και αυτό, θα μιλάμε για παίκτη πολύ ψηλού επίπεδου μετά. Βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά λοιπόν αρχίζουν και λειτουργούν. Γιατί ξέρουν ότι έχουν πιθανότητες να παίξουν. Είναι μια πολύ καλή εκκίνηση στο να γίνουμε group, σαν να γίνουμε ομάδα κανονική. Γιατί δεν ήμασταν ομάδα κανονική, αυτή είναι η αλήθεια. Και σε αυτό συμβάλλουν βέβαια οι τέσσερις νέες μεταγραφές. Και συμβάλλει το γεγονός πάρα πολύ ότι αυτοί που θεωρούσαν δεδομένη την ενδεκάδα δεν την έχουν δεδομένη και αυτοί που θεωρούσαν ότι δεν έχουν καμία τύχη, ό,τι και να κάνουν στην προπόνηση, πλέον βλέπουν ότι έχουν τύχη. Θα έρθουν και στραβές τύπου Κωνσταντινίδη. Σίγουρα θα υπάρχουν παίκτες που θα αντιδράσουν σε κάποια φάση, αλλά σίγουρα και ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που πρέπει να βάλει τους κανόνες, όπως είπε και ο προπονητής χθες, ότι όποιος ξεπεράσει τα όρια θα βγει εκτός ομάδας. Απλά είναι τα πράγματα. Με δικαιοσύνη, ε. Με δικαιοσύνη. Όχι ο Κωνσταντινίδης που δεν είναι ενεργός, ναι. Την ακούει και αν το κάνει ο Κόλκας που είναι βασικός και αντικατάστατος. Έχει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό για αυτή την κατάσταση που τώρα διανύει ο ΠΑΟΚ. Να είναι δίκαιοι και ειλικρινείς.
να μην κοροϊδεύεις τον άλλον ότι σε υπολογίζω θα παίξεις και μετά το ξεχνάς, να μην του λες ψέματα. Το ξέρει ο Λουτσέσκο αυτό. Ο ίδιος το έχει πει. Και το συγκράτησα γιατί έχει δίκιο. Πρέπει να είσαι ειλικρινής. Στα ίσια να τους κοιτάς, τώρα που θα έχεις πρόβλημα, γιατί είναι θέμα αυτό το πράγμα που συμβαίνει, και δίκαιος και ειλικρινής. Εκείνος ξέρει καλύτερα. Βεβαίως. Λοιπόν, κάποια μηνύματα πρώτα για να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με αυτή τη συζήτηση. Σταύρο, αυτό με τον Μπέλκα βελτιώνεται μόνο αν πάρει μάτς σε ρί και βρει ρυθμό. Εντάξει, παίρνει σε ρί μάτς. Απλά τα παίρνει σε άλλες θέσεις. Ίδιο γκολ με αυτό που έβαλε στον επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο βάζει. Απλά πλασάρει από την άλλη πλευρά. Το έχει αυτό ο Σάχοφ, το ξέραμε και πριν. Είναι μεγάλο έτσι, πλεονέκτημα για παίχτη που έρχεται από πίσω. Απλά με αυτόν τον Μαουρίτσιο, δηλαδή ο Μαουρίτσιο χθες το 50%. Εντάξει, έχει δώσει τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ανάπτυξή σου που δεν πρόκειται να τα δεις από άλλον ούτε για πλάκα. Αυτή είναι μπορεί η και αυτός να ήταν ο πιο σημαντικός σε ό,τι είδαμε χθες. Γιατί ψάχνουμε τι και πώς τι είδαμε, γιατί σοκαριστήκαμε θετικά και ψάχνουμε τι έγινε τελικά. Θα σου πω τι είδαμε, ρε Δημήτρη, εγώ θα βάλω ένα. Με το επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν 100% ποδοσφαιρικά σήμερα, ψάχνοντας έτσι απαντήσεις σε κάποια πράγματα που έγιναν και κάνοντας, προσπαθώντας να κάνουν προβλέψεις ή να ευχηθούμε για πράγματα που θα γίνουν. Γράφει φίλος με φορμαρισμένους Μαουρίτσιο Ελκαντουρί, Σαμπράνο Βιερίνια, παίχτες που παίζουν την μπάλα κάθετα και γρήγορα. Στην καλή μας ημέρα θα είμαστε ικανοί να ισοπεδώνουμε τον κάθε αντίπαλο. Έχουμε μακράν το καλύτερο υλικό, αλλά έχουμε έλλειμμα συνοχής. Έναντι κυρίως της ΑΕΚ. Βεβαίως ισχύουν όλα αυτά. Για να παίξει βέβαια πολύ καλό ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ, πέρα από αυτά τα στοιχεία, το κάθετο παιχνίδι, την ποιότητα κτλ., πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσει πολύ καλά αυτό το ριπρές που θέλει ο προπονητής, το πώς θα ξανακερδίζει την μπάλα. Κάτι που χθες έγινε σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Ένα στοιχείο ακόμα που έγινε σε πολύ καλό βαθμό χθες ήταν εντυπωσιακό. Και λέω ήταν εντυπωσιακό γιατί περιμένεις ότι αυτό θα έχει μια σταδιακή βελτίωση. Χθες άγγιξε σχεδόν το τέλειο. Ναι, με τον Λεβαδιακό που είχε απουσίες, έτσι, σαφώς και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά έγινε ξαφνικά. Όλα αυτά τα θετικά προέκυψαν ξαφνικά για τον ΠΑΟΚ. Και η επανάκτηση κατοχής και το πώς έβγαιναν, πόσο γρήγορα έβγαιναν μπροστά, οι συνδυασμοί, το πόσο εύκολα έφταναν σε τελική προσπάθεια. Ήθελες να πεις τι πιστεύεις εσύ ότι έγινε συνολικά χθες για να εμφανιστεί αυτή η εικόνα. Θα σου πω εγώ τι έγινε. Πρώτα απ' όλα είχαμε ένα στόπερ που δεν ήταν φοβικός με την μπάλα στα πόδια και έπαιζε στα κατάλληλα μέτρα και αναφέρομαι στο Σαμπράνο. Είχαμε τον Τζίμιρο στη θέση 6 ξεκάθαρα να παίρνει την πρώτη μπάλα, κάτι το οποίο θα έπρεπε να δουλευτεί εδώ και καιρό, γιατί αυτό μπορεί να κάνει ο Τζίμιρο. Μπορεί να έχει νούμερα φέτος, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι συγκυριακά. Αν ο ΠΑΟΚ σκόπευε να τον πουλήσει, θα έπρεπε να του δώσει την ταμπέλα του εξαριού. Αυτός που ήταν δίπλα στον Τζίμιρο, ωραία, ο Μαουρίτσιο, κατάφερε να περάσει πολύ έξυπνα τις μπαλιές στο χώρο και να ελευθερώσει ουσιαστικά Λιμιό και Πέλκα, οι οποίοι έχουν το ένας με έναν. Παίξαμε δηλαδή αρκετά στο ένας με έναν. Και επίσης είχαμε παίκτη για να ακουμπήσουμε την μπάλα ψηλά και με κινήσεις αρκετές περιφερειακά να δημιουργήσει χώρους, και αυτός ήταν ο Κουλούρης, και να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Αυτό συνολικά πιστεύω ότι έγινε. Με δεδομένη την καλή παρουσία του Μάτους και του Τελγιανίδη στις πλευρές και τη σοβαρότητα του Μαρεζά που έτσι κι αλλιώς υφίσταται, βρέξει χιονίσει, νομίζω ότι γι' αυτόν τον λόγο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτιάξει αυτές τις φάσεις. Γίνανε όλα σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι συνήθως. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ταχύτητα την ατομική, αλλά και στην εγκεφαλική ταχύτητα. Και ο Ζαμπράνο, και ο Μαουρίτσιο, και ο Πέλκας, και ο Λιμιός, και ο Κουλούρης, και τα μπακ
είχαν διάθεση να παίξουν στους σωστούς χρόνους. Αυτός ήταν εκτός κλίματος εντελώς πάλι. Ναι. Ήταν ο Μπίσεσβαρ. Έκανε 15 λεπτά στο ξύλο να κουμπίσει την μπάλα. Mm. Μετά παρασύρθηκε, δεν μπορούσε να μην συμμετέχει. Mm. Και τον παρέσυρε η ομάδα σε ένα καλό παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε για τα χαρακτηριστικά. Καμιά φορά τα χαρακτηριστικά από μόνα τους, αν συνδυαστούν σωστά, μπορούν να σου δώσουν συνοχή. Μπορεί να μην έχουν διάρκεια, μπορεί να μην έχει σταθερή αμυντική λειτουργία, μπορεί. Αλλά όταν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά, ακόμα και να μην έχει ξαναπαίξει ποτέ ο Ζαμπράνο με τον Μαουρίτσιο στην ενδεκάδα, έχουν τέτοια ποιότητα και τέτοια λογική ποδοσφαιρική που θα συμβάλλουν σε αυτό που παίζεις. Δηλαδή η σκέψη του Μαουρίτσιο σε σχέση με τον Σάχοφ στην ανάπτυξη είναι 4 φορές πιο γρήγορη. Εγώ 2 φορές έπιασα τον εαυτό μου να ευνηδιάζεται από την επιλογή του. Από το πότε πρόλαβε να πατήσει περιοχή ενώ έχει ξεκινήσει επίθεση από αυτόν. Και το πέναλτι είναι πέναλτι, ε. Είναι. Έχει και φωτογραφία που τον βρίσκει ο Ναμάσκο με το γόνατο στο κουντεπιέ. Απλά επειδή μου λένε εμένα για τον Κουλούρη, έχει γυρίσει το μάτι μου με τον Κουλούρη. Ποιο βγάζει την πάσα στο Μαουρίτσιο, ε. Σε εκείνη τη φάση, την κάθετη. Στη συμμετοχή του στην ανάπτυξη είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά. Και τον γκολ. Δεν έρχεται τον γκολ. Το γκολ δεν έρχεται γιατί δεν το έχει ή γιατί ψυχολογικά το πιέζει παραπάνω από όσο αντέχει ο οργανισμός του. Ό,τι και να είναι. Γιατί και στις προπονήσεις εμείς προετοιμασίες ξέρουμε ότι το έχει και με την ελπίδα τον βάζει. Ναι. Άρα δεν είναι ότι δεν το έχει, είναι ότι με τον ΠΑΟΚ θολώνει. Θα πρέπει λοιπόν και ο ίδιος να αποφασίσει ότι θα καθαρίσει το μυαλό του για να έρθει τον γκολ. Δεν πρέπει να έχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια. Ωραία. Ούτως ή άλλως ο ρόλος του είναι δευτεροτρίτος. Δεν ζητάς από αυτό να σου σηκώσει το πρωτάθλημα. Αλλά για να γίνει κάποτε πρώτος πρέπει να αποδείξει ότι το έχει. Και το ότι έφυγε ο Θανασιάδης είναι υπέρ του, έτσι. Υπέρ του είναι. Είναι δηλαδή, εντάξει. Δεν τίθεται θέμα αν είναι βασικός ο Πρίγιοβιτς ή όχι. Ο Πρίγιοβιτς θα είναι βασικός. Αλλά με έναν σεντερφόρ δεν έβγαλε κανείς χρονιά, εντάξει. Εδώ ένας φίλος, δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό που συζητάμε, γιατί υπερασπίζεται τον Κωνσταντινίδη, ίσως και να ξέρει πράγματα, αλλά δεν γίνεται. Εσύ, δεν έχει δίκιο. Εγώ είμαι δεν υπέρ του Κωνσταντινίδη στον εκνευρισμό που έβγαλε πέρσι, όταν δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημά του στους χιαστούς και πάνε και του λένε βρες ομάδα. Αλητεία. Τεράστια αλητεία. 100%. Το είπαμε και τότε. Ντροπή για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Αλλά τελείωσε. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Από τότε υπήρξαν άλλα 4-5 σκηνικά που στο μυαλό του παίκτη μπήκε η ιδέα ότι ντρώνε. Αυτό έγινε και έφτασε στη προχθεσινή βλακεία. Δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο για το προχθεσινό, ό,τι και να λέμε. Οι πρώτοι είμαστε που μουγκρίζουμε για τη συμπεριφορά στελεχών του ΠΑΟΚ απέναντι σε παίκτες. Αλλά δεν μπορεί σε αυτό το ξεκίνημα που γίνεται υποπίεση, ωραία, όσα ελαφρυντικά και να έχεις, να κάνεις αυτό το λάθος. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες και επαναλαμβάνουν πιο σημαντικό τι γίνεται αύριο. Έτσι, δηλαδή, εδώ είναι το. Όλοι έχουν αυτή την αγωνία, νομίζω τώρα, πώς αυτή την εμφάνιση, γιατί πάντα κάπως έτσι γίνεται, από ένα παιχνίδι παίρνεις φόρα, θα την εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ για να σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και να που έχεις σε 3 μέρες παιχνίδι. Και είναι ένα ζητούμενο, πρώτα απ' όλα να κερδίσει, γιατί είναι πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα πράγματα και η βαθμολογία, αλλά για να κερδίσει πρέπει να πλησιάσει σε μια τέτοια απόδοση. Τώρα τι κάνεις. Τώρα τι κάνεις, δεν θα υποκαταστήσουμε τον προπονητή, ούτε θα υποδείξουμε και πραγματικά δεν ξέρω κιόλας τι κάνεις τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την απόφασή του. Νομίζω ότι για όλη την ομάδα ή και για θέση της ομάδας είναι πολύ σημαντικό, δεν το βάζω με σημασία, δεν θα τα ρυθμίσω με σημασία, ποιος θα παίξει αριστερό μπακ. Παίζει ο Δελιγιάννηδης πάλι, την Κυριακή. Εγώ τον έβαζα, ρε. Δεν να μας είχε εκθέσει ποτέ ο Δελιγιάννηδης παίζοντας. Ναι. Στην Ξάνθη δεν ήταν καλός πέρσι. Δεν φτάνει μια ανάσα από τον γκολ στο 0-0. Ναι.
Κουράστηκε το παιδί σε κάποια φάση μετά το 65-70 γιατί δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό ποτέ. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι σε εξέθεσε. Ποιο είναι το δίδυμο στα χαφ, τα κεντρικά, που το αλλάζει συνέχεια, το ψάχνει. Τώρα με αφορμή και το χθεσινό, ποιο δίδυμο βάζεις? Τσίμιρο, Μαουρίτσιο, Ελκαντουρί. Ναι, δίδυμο και μπροστά, μπροστά δεκάριο, Ελκαντουρί. Μάλιστα. Πού παίζει ο Πέλκας? Αριστερά στα εξτρέμ. Παίζει εκεί πάλι. Εύκολα. Το θέμα είναι αν ο Βιερίνη είναι έτοιμος για 90 λεπτό. Γενικά, ποιοι μπορεί να είναι τώρα οι ακραίοι βασικοί, έτσι όπως είναι η κατάσταση? Βιερίνη, Πέλκας. Για μένα. Με το Λιμνίο πρώτη αλλαγή. Στα στόπερ υπάρχει μεγάλο θέμα ώστε να λες ότι είναι κομβική απόφαση αν παίζει ο Ζαμπράνο ή όχι? Ο Ζαμπράνο θα παίζει βρέξει χιονίσει, δεν βγαίνει. Από τώρα ξεκίνησε? Ναι, δεν υπάρχει. Δίνει άλλο, άλλη άβρα. Εντελώς. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δεις με ποιον ταιριάζει. Νομίζω ότι και εν ώψη Κυριακής αυτές είναι έτσι οι πιο κομβικές αποφάσεις. Α, ένας φίλος γράφει για τον τροματοφύλακα. Τα θα έχουμε τώρα αυτά γιατί δεν έπαιξε ο Σιαμπάνης. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να παίξεις τα άλλα δύο. Ναι. Δηλαδή αυτό το κερδίζεις. Γιατί αν θυμάστε καλά, όταν αποκλειστήκαμε στην περιβόητη φάση των ομίλων, γιατί το έχουμε καταφέρει και αυτό σαν ΠΑΟΚ, ένα εκτός έδρας παιχνίδι ήταν με την Καλαμαριά. Στο Καθατζόγλιο. Στο Καθατζόγλιο. Το χάσαμε. Εκεί άρχισε το άγχος. Μπήκαμε σε εκείνο το 0-0, ήταν ή 1-1 με τα Γιάννα στην Τούμπα. 1-1. Και πάμε στην Κέρκυρα και εκεί υπάρχουν όργια πριν το παιχνίδι. Ο Δημητρόπουλος. Δεν μιλάω για διαιτητή που δεν έδωσε το πέναλτι στον Παπαδόπουλο, βέβαια εννοείται. Ναι. Υπάρχουν όργια πριν το παιχνίδι εντός ομάδας. Όργια που αν κάτσουμε ποτέ να τα πούμε θα μας πυροβολήσετε. Που δεν, κάναμε, δεν πήγαμε εμείς με βόμβες μέσα στα αποδυτήρια να την αχτούμε. Και αποκλειόμαστε με το 0-0 εκεί. Έπρεπε να κερδίσουμε αυτό που θα καταλήξω. Έπρεπε να κερδίσουμε χθες για να διαχειριστούμε αλλιώς τα παιχνίδια που ακολουθούν με τον Απόλλωνα Πόντου και τον Αιγινιακό. Ξέρεις καλά ότι τουλάχιστον τον Αιγινιακό θα τον κερδίσεις τώρα με τον Απόλλωνα. Εντάξει, είσαι το απόλυτο φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα με φιλοδοξίες που θα τα δώσει όλα γιατί είναι ένα παιχνίδι που θα προβάλλει και την δουλειά που γίνεται. Άρα νομίζω ότι χθες ο Πάχος πρέπει να κερδίσει πάση θυσία. Για το ΡΕΕ δεν μπορεί να τεθεί θέμα, μια χαρά πάει και εντάξει τώρα δεν είναι, το συζητάμε, υπάρχουν άλλα ζητήματα. Όσοι αμπάνεις θα περιμένει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, φίλος γράφει, νομίζω ότι όλες οι δοκιμές γίνονται για να είναι καλύτερη η ομάδα και η κατάσταση και για να πάει με τον καλύτερο δυνατό σχηματισμό στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι τώρα, δεν ήταν καλά ο ΠΑΟΚ και ετοιμάζει για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Και ούτε τελικό είναι το μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κανένα. Η τελική είναι μέχρι να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό. Τελικό είναι η Κυριακή. Μετά πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Μετά πρέπει να πάμε στη Λάρισα να παίξουμε σε ένα χωράφι. Ναι. Πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου για τον εαυτό του μπορεί να αλλάξει το κλίμα με διπλό στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη του ευκαιρία. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Αυτό όμως ισχύει. Τι να κάνουμε. Δεν θα πρέπει να το αφήνουμε να ισχύει όσο περνάει από το χέρι μας. Είναι κακή νοοτροπία. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πρώτα άλλες υποχρεώσεις αγωνιστικές και μετά θα σκέφτεται πότε παίζει τον Ολυμπιακό κτλ. Φίλος ρωτάει μήπως γνωρίζετε τις απαιτήσεις Πέλκα Κουλούρη και αν είναι μακριά ή κοντά σε αυτά που προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Έχουν συμφωνήσει και ήδη. Του Κουλούρη ήταν πιο... Συμφωνημένο τον Ιούλιο. Ναι, πιο... Και είπε και χθες ο ποδοσφαιριστής ότι νομίζω μένει η ανακοίνωση. Ο Πέλκας είναι πιο κάτω από τον Κρέσπο, τον Βαρέλα, τον Τσίμιροτ, τον Λέοβατς, τον... Γιατί κάποιος είπε για 600-700 χιλιάρια, εντάξει, και πήγε να μου φύγει το μαλλί. Συμφωνία με τον Πέλκα είναι 3-3,50, εκεί είναι κάπου. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλό να παραμείνουν οι παίχτες και να βρει τον τρόπο ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι θα κάνει, πιστεύω θα τον βρουν τον τρόπο, να μην γίνει καμιά στραβή με το Χαρίση μετά το καλοκαίρι. Εκεί, πρέπει να το δουλέψεις από τώρα. Εκεί, ναι, εκεί θέλει αυτό γιατί νομίζω ότι
Είναι λίγο σε κίνδυνο αυτή η υπόθεση για πολλούς και διάφορους λόγους και μνηστήρες. Ας το δουλέψουν επειδή από τώρα. Δεν φημίζονται, ναι. Για την προνοητικότητά τους. Αυτοί που είχαν τις αρμοδιότητες αυτές, γιατί θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ας το έχουν από τώρα. Όχι, μυαλό. Από τώρα το χαρίσει, θα πρέπει να τον έχει στην κουβέντα ότι κοίτα να δεις αδερφέ, ο στόχος είναι να απολυθεί ο Τσίμηρο το καλοκαίρι και θα το κάνουμε με τον αντίθετο τρόπο. Και εσένα σε περιμένουμε πίσω για να αναλάβεις ένα συγκεκριμένο ρόλο. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Αλλά επειδή η ρήτρα του Χαρίση είναι χαβαλέ για τις ομάδες του Βελγίου, δεν υπάρχει δηλαδή, είναι ψίχουλα. Εντάξει, και μπορεί ανά πάσα στιγμή να χωθεί και καμιά ελληνική ομάδα για πλάκα. Ας έχουν το νου τους τα παιδιά, ότι αυτό το δουλεύεις από τώρα. Για όλα αυτά μπορούμε να συζητήσουμε τις δικές σας απόψεις και για τη συνολική ομαδική λειτουργία και για πρόσωπα. Έτσι πάντα ποδοσφαιρικά να δούμε και την Κυριακή πώς θα μπορούσε να παίξει ο ΠΑΟΚ έτσι ώστε να έχει συνέχεια αυτό το χθεσινό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο ΠΑΣ για ένα φυσικά είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι δεν είναι λεβαδιακός και ειδικά ο λεβαδιακός ο χθεσινός που είχε και αρκετές απουσίες. Δεν είναι ούτε πανετολικός που είναι λίγο καλύτερος από το λεβαδιακό. Δεν είναι ούτε τέλος πάντων. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, ξέρει τι παίζει και έχει την ψυχολογία να το πάρει στην καλή της μέρα. Και έχει πάρει αποτελέσματα κόντρα στον ΠΑΟΚ σε πολύ πιο δύσκολες για αυτούς συνθήκες. Και άλλο σταδιακά λέει εδώ το report, αρχίζει και μπαίνει στις προπονήσεις. Ο Μπρίκιτς. Ο Μπρίκιτς. Ο οποίος έχει δει τις λάσεις στον τερματοφύλακα. Σέρβος. Ο δίδυμος αδερφός του. Ναι. Αυτός βουτάει, αλλά. Είχε Λάρισα δοκάρια χθες στη λεωφόρο, είχε δύο δοκάρια. Ένα του περώνε πανέξυπνο. Πανέξυπνο. Δηλαδή, αν παστέλωνε, θα έπρεπε να σηκωθεί όλο το γήπεδο να. Και ένα φάουλ του. Του αριστερού μπακ που παίζε στη Ξάνθη, δηλαδή, το ψήλο, όπως λέγονταν. Ο Άλλας. Ο Άλλας. Κρίμα για τον Λουτσιάνο του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ λένε ότι ξεκούραστη νίκη του Παναθηναϊκού. Τι ξεκούραστη, που στο ένα μην έχουν δύο δοκάρια οι άλλοι. Χιαστούς ο Λουτσιάνο. Ζημιά μεγάλη, κρίμα το παιδί. Είναι αυτό το ότι άμα σε πάρει από κάτω μετά. Αν σε πάρει ούτσα Βάρνα. Γεια σου. Πάμε. Μηνύματα και στην ομάδα μας. Στο Facebook, να μην την αδικούμε. Ενώ έχουμε και από την προπόνηση και θα ανοίξουμε και γραμμές. Για το Λιμιό, σαν εσωτερικός επιθετικός, νομίζω θα είναι καλύτερος. Αλλά θέλει πολλή δουλειά, κυρίως σε τελειώματα. Μην ξεχνάμε και το Λάμπρο. Έχουμε δύο πλάγιους Έλληνες, πολύ ταλαντούχους, που είναι μεγάλα στοιχήματα. Νομίζω ότι ο Λιμιός είναι άλλο επίπεδο. Ναι. Μακάρι και ο Λάμπρου να μας. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν πίστευα ότι μπορεί να φτάσει στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να μας διαψεύσει το παιδί 100%. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι και εσύ σίγουρος είμαι γι' αυτό. Να κάνει το παιδί ό,τι καλύτερο γίνεται και να βοηθήσει και τον ΠΑΟΚ και τον εαυτό του. Αλλά ο Λιμιός θεωρώ ότι είναι άλλο επίπεδο. Φίλος γράφει, συγγνώμη, αλλά ο Κουλούρης ήταν ανύπαρκτος. Ο επιθετικός δεν είναι για να βοηθάει έξω από την περιοχή. Τι λες. Φάνηκε από την πρώτη κεφαλιά που ήταν μόνος του και την έχασε πως δεν το έχει το γκολ. Όχι και πως δεν είναι για να συμμετέχει ο επιθετικός στην ανάπτυξη της ομάδας. Δηλαδή Μουσλίμοβιτς είχε γκολ. Ο Μουσλίμοβιτς ήταν το κλασικό παράδειγμα εργαλείου σεντρεφόρ, χαρά του προπονητή που τέλος πάντων κόστησε και 6 φορές πάνω από τον Κουλούρη. Ωραία, που είχε 6-7 γκολ τη σεζόν, όσα είχε ο Κουλούρης πέρσι δηλαδή, και έκανε δουλειά για την ομάδα. Εκτός αν τώρα έχω βαρντάδες όλοι, θέλετε να δίνουμε 8,5 εκατοστάρικα στον Πρίγιοβιτς, κανένα εκατομμύριο στον αυτό που θα είναι από πίσω του και κανένα δισεκατομμύριο στον τρίτο. Αν πιστεύετε ότι έτσι γίνεται ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ. Ο Κουλούρης βρέθηκε δεύτερος φόρος στον ΠΑΟΚ γιατί έφυγε ο Κλάους. Και αντί να τον βοηθήσουμε τώρα να τονίσουμε τα καλά του
και να τον βοηθήσουμε να ηρεμήσει, να βρει και κάποια γκολ. Ποτέ δεν κάνει. Ποτέ δεν ήταν το 30 γκολ. Από το κουλούρι αυτό που μπορείς να βρεις είναι 10-12 γκολ maximum. Στην καλή του χρονιά, όταν κάποτε θα έρθει αυτή. Αλλά δεν γίνεται να τονίζουμε την αδυναμία του, που είναι προφανές ότι έχει παίζει ρόλο και η ψυχολογία, και να μην τονίζουμε τα καλά του. Και εδώ ο φίλος Αποστόλης που σήμερα έχει ρίξει το βάρος στον Μίχελ για την επιλογή του Λεβέκ και γράφει διάφορα. Όλα αυτά στην ομάδα μας στο Facebook. Λέγαμε για παίχτες, για επιλογές, πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει τώρα αυτή την απόδοση, αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο που πρώτη φορά έδειξε χθες. Από την προπόνηση βγαίνει ότι ο Κρέσπο υπέστη διάστρεμα. Γύρισε το δεξί πόδι στον αστράγαλο. Αύριο θα φανεί τι συμβαίνει. Ο Κάμπος, ειδικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης και αποθεραπείας λόγω ενοχλήσεων στον τένορ του προσαγωγού. Ο Μπρίκιτς που μπήκε και ο Λεβέκ, για τον οποίο αναφερθήκαμε, κάνει την ημική του ενδυνάμωση. Ο Λέοβατς κανονικά. Ο Λέοβατς το παλεύει με τους Κυλιακούς κανονικά στην προπόνηση. Αύριο νέα προπόνηση στις 6. Τώρα λοιπόν τι γίνεται και ποια είναι η δική σας άποψη για... και για τη χθεσινή εμφάνιση, αν υπάρχει κάποιος που το περίμενε, που ήταν βέβαιος κτλ. Αλλά και πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο. Αν ήρθε η ώρα να βγει η ποιότητα της ομάδας, αλλά και η δουλειά, γιατί εντάξει, και υπάρχει και δουλειά. Άλλος μου παιχνίδι, τη φρεσκάδα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ενέργεια στο παιχνίδι. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την ομάδα που ψάχνει ένα βασικό κορμό και έχει πάρα πολλές λύσεις στις διάφορες θέσεις? Δελγιανίδης, μονιμοποιείται. Λιμιός, πάρει τη θέση του, ξέρω εγώ, του Κάμπος, του Μακ, του Βιερίνια. Δίδυμο, κεντρικά χαφ που έχουν δοκιμαστεί οι πάντες και πλέον αναζητείται μια καλή χημεία. Ο Πέλκας, πού? Γιατί με τον Πέλκα στο γήπεδο και ανεξάρτητα από θέση βγάζει μια επιθετικότητα ο ΠΑΟΚ. Έχει μια πιο κάθετη κίνηση. Θα ανοίξουμε γραμμές για να σας ακούσουμε. 23-10-287-888 και γενικά το χθεσινό παιχνίδι, ό,τι άλλο είδατε και εν ώψη του επόμενου αγώνα. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-888 για ό,τι θέλετε να πείτε, να τονίσετε, να σημειώσετε σε σχέση με όλα αυτά. Από παίχτες του ΠΑΟΚ, χθες σκόραρε ο Άρντα στο τέλος του αγώνα του Ατρόμητου. Πατράλης. Έβαλε γκολ και ο Πατράλης με τον Πλατανιά, στον οποίο ανήκει. Έχει αρκετούς δανεικούς. Είπαμε, προσέγραψε για τον Λάμπρου, που μαζί με τον Λιμιό είναι δύο μεγάλα στοιχήματα εκεί μεσοεπιθετικά για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές, θα σας ακούσουμε, έχουμε και άλλα μηνύματα εδώ. 2-3-10-287-888, εύκολο. Χρόνια τώρα, Λίμπερο. Πάμε στις πρώτες γραμμούλες. Καλησπέρα σας. Γεια και χαρά σας και στους δύο. Γεια σας. Τελικά, επειδή έχω ακούσει πολλές φορές ότι είδες, τον έκανε αλλαγή και μόλις μπήκε είχε αυτό που έπρεπε να γίνει και γιατί δεν τον έβαλε από την αρχή. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο σχεδιασμός δηλαδή, όχι μόνο των βασικών όπως λέγονται αυτοί που ξεκινούν το παιχνίδι, αλλά και ποιος θα μπει ακριβώς μετά το 60. Σε μια ταινία υπάρχουν οι πρωταγωνιστές, υπάρχουν και οι δεύτεροι ρόλοι. Τιμάται και με Όσκαρ αυτός. Μετά το 60 μπορεί να είσαι 0-0, μπορεί να είσαι 2-0, μπορεί να είσαι 0-2. Έχεις έτοιμα σενάρια για κάθε αλλαγή και για κάθε πιθανό τραυματισμό. Επίσης αυτό προσδιορίζεται κυρίως από τους ρόλους που θέτει ο ίδιος ο προπονητής από την αρχή της σεζόν. Ξέρει ο παίκτης συνήθως ποιος είναι ο ρόλος του, είτε είναι πρωταγωνιστικός, είτε είναι δευτερεύον
είτε τέλος πάντων δεν έχει να κάνει, είτε είναι ακόμα πιο πίσω. Και εκτός από το αποτέλεσμα του αγώνα, ο σχεδιασμός είναι και ανάλογα με την ομάδα που αντιμετωπίζεις, έτσι. Ναι. Άρα σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι, επειδή είναι σύνθετο όλο αυτό, μπορεί κάποιος να είναι πρωταγωνιστής σε έναν αγώνα και να είναι σε δεύτερο ρόλο σε έναν άλλο αγώνα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τραγικό να καταλάβει κάθε παίκτης ότι μπορεί να παίξει και τους δύο ρόλους και να μην αισθάνεται άσχημα. Επίσης, επειδή για μένα ο Δελιγιαννίδης αυτή τη στιγμή, μπορεί μετά από κάποιους αγώνες να είναι διαφορετικά, αυτή τη στιγμή κάνει λιγότερα λάθη από τον Λέοβατς και έχει καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τώρα ο Λέοβατς αυτή τη χρονιά είναι η χαρά της πίσω μπαλιάς, δηλαδή είναι τραγικό να, αντί να φεύγεις μπροστά ή να τροφοδοτείς μπροστά, να δίνεις συνέχεια πίσω. Αυτή τη διαδικασία πρέπει κάποια στιγμή να την αλλάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι καλό λοιπόν να δει από έξω κάποια πράγματα και όταν μπει να είναι πιο ψύχρεμος και πιο αποτελεσματικός. Αυτό μπορεί να γίνει και με κάθε άλλο παίκτη. Εντελώς τυχαία, χθες είχαμε τη μισή ομάδα ελληνική, όπως λέγεται. Απορώ γιατί πάντα ξεχνάνε και η παρατήρηση γίνεται όταν είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, όταν παίζουν οι άλλες ομάδες με 11 ξένους και εκεί δεν το θυμούνται καθόλου να το πούνε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Τώρα το πώς είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν έχει Έλληνες και ξένους. Το θέμα είναι ότι σε μια χρονιά έφυγαν 11 Έλληνες. Αυτό το θέμα είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι. Άλλο από ποιοι είναι τώρα εκεί και ποιοι παίζουν. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια ενδεκάδα με παίκτες που είναι από την ίδια την ομάδα και αυτή η δεκάδα να σταθεί κιόλας. Αλλά θέλω να πω το εξής. Περιμένω τον εισαγγελέα, γιατί ο Θεοδωρίδης αυτή τη στιγμή έχει απειλήσει διαιτητές και παρατηρητές στο ότι θα έχει ήδη ανθρώπους με κασέτα που θα τους ελέγχει όταν θα τους παρακολουθεί, λέει, ό,τι κάνουν μέσα στο γήπεδο. Πού το είπε αυτό? Το είπε αυτό κοντά. Το DNA που το διάβασα και δες το, και είναι τραγικά αυτά που λέει. Είναι πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, όχι απλά τραγικά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα, επόμενη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια σας. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χθες με ικανοποίησε η ομάδα και με ικανοποίησε όχι μόνο γιατί έπαιζε και σε ένα, να το πω έτσι, ουδέτερο γήπεδο που δεν είχες απέξει, ας πούμε, αυτοί οι παίκτες. Καλό αγωνιστικό και... χώρο όμως. Ορίστε. Καλό αγωνιστικό χώρο όμως. Ναι, καλό αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν πάβει να μην είναι το γήπεδό του, έτσι. Ναι. Χωρίς κόσμο κτλ. Αλλά και γιατί ο Λεβαδιακός δεν έπαιξε αδιάφορα. Μπορώ να πω ότι μερικές φορές βάραγε και στον Ξαχνό, ας πούμε, έτσι, η αμυντική του. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα αμυντικά που μας έχει δείξει ο Λεβαδιακός. Και στο παιχνίδι με εμάς, και ψιλοδιαφωνώ με αυτό που λέει, ας πούμε, ότι δεν είναι πανετολικός και τα λοιπά, γιατί και στο παιχνίδι με εμάς και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έπρεπε να είναι 0-3, ναι, έβαλε... και στο παιχνίδι με τον Πλατανιά που τον κέρδισε, δεν τρώει γκολ με τίποτα η Λιβαδιά. Χθες ήταν με αρκετές αλλαγές όμως, ε. Και εμείς. Και στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε το σχηματισμό του σε αυτό που παίζει φέτος. Ναι. Και εμείς. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω το εξής, όσον αφορά για το Λιμνιό. Το ότι η ομάδα φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Καταρχήν για μένα το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν κατά 80% και εξακολουθεί να είναι ως ένα σημείο φυσικής κατάστασης. Όταν φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να τρέχει στον αγώνα τουλάχιστον για 70-75 λεπτά, ας το πούμε, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι ας πούμε και με τον Πανετολικό υπερήχαμε πάρα πολύ. Έτσι, φέρναμε την μπάλα στην περιοχή του. Όχι, δεν είχες όμως ένα τρυπητήρι σαν το Λιμνιό όχι, να περάσει. Όχι. Δεν έφερνες την μπάλα στην περιοχή. Δεν έφερνες την μπάλα στην περιοχή. Δεν κυκλοφόρησες την μπάλα γρήγορα για να βγεις το ένας με έναν οποιοσδήποτε Λιμνιός. Πολύ φλιαρία. Όχι, δεν ήταν έτσι. Δεν κυκλοφόρησες γρήγορα την μπάλα. Τότε να σας πω ένα άλλο παιχνίδι. Με τον Απόλλωνα που παίζε και με 10 παίχτες. Έτσι, έφερνε στην μπάλα, μπορεί να ήταν και 10 λεπτά μέσα στην περιοχή. Κανένας όμως δεν τρυπούσε όπως ο Λιμνιός. Το είπε ο προπονητής μετά. Ο Λιμνιός για μένα, συμφωνώ με τον Σταύρο,
είναι έτοιμος για να παίζει. Έτσι, εγώ δεν, καταρχήν να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, δεν με ενδιαφέρει αν είναι Έλληνας, ξένος ή οτιδήποτε, με ενδιαφέρει να είναι ο καλύτερος για να παίζει στην ομάδα. Φυσικά. Λοιπόν, ο Λιμιός είναι ένας τέτοιος παίχτης. Και θα σας θυμίσω ότι στο περιβόητο παιχνίδι το 3-4 με τον Ατρόμητο πέρσι, δείτε ποιος έχει κάνει κουδούνι το μάτος. Περισσότερο από οποιονδήποτε παίχτη στο περσινό πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Είναι ο Λιμιός που τον έχει περάσει 6-7 φορές σαν σταματημένο. Απλά δεν είχε και πέρυσι γκολ, είχε ένα γκολ σε 30 παιχνίδια. Έτσι είναι. Εντάξει, ένα, ρε, αυτό. Άμα είχε και γκολ ο Λιμιός, ναι, και είχε και το ένα και είχε και το άλλο, ίσως να μην έπαιρνε μεταγραφή στον ΠΑΟ και να ήταν τώρα, ξέρω εγώ, στη Σαμπτόρια, ξέρω εγώ, στην αυτή. Έγινε, φίλε. Πάντως είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλός και επίσης θεωρώ ότι μια ομάδα στα νέα της παιδιά, έτσι, που σου δίνουν, πρέπει να τα στηρίζει. Εκεί πρέπει να τα στηρίζει πολύ. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και για τον Δελιανίδη. Ο Δελιανίδης τον έχω δει, ξέρω εγώ, είτε σε αγώνες κυπέλου, είτε σε φιλικά, είτε σε πρωταβλήματος, 10 παιχνίδια, δεν τον έχω δει να κάνει τίποτα τρελά, δηλαδή λάθη κτλ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος για μένα μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Να σε καλά. Και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ο Λέο Βατς είναι αδιανόητα τραγικός, δηλαδή, έτσι, στα περισσότερα παιχνίδια, νομίζω ότι έχει θέση στην ομάδα. Ας παίζουμε με τα Γιάννα, ας παίζουμε με όποιον θέλει. Έτσι νομίζω μπορείς να βάλεις μια ομάδα να παίξει. Okay. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όταν προσαρμοστούν και ο Μαουρίτσιο και ο Περουβιανός, ο οποίος μου κάνει τρομερή εντύπωση χθες, να πούμε στο εξής, ότι παρόλο ότι εντάξει δεν έχει φυσική κατάσταση ακόμα έτοιμος να παίξει σε αυτά, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι έπαιζε από πίσω σαν οκτάρι, δηλαδή κατέβαζε την μπάλα με τέτοια άνεση που δεν είναι κανένας άλλος. Σου έλειψε αυτό, ναι, σου έλειψε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Ξεφύγαμε αρκετά, περιμένουμε αρκετή. Πέντε φορές τον έκοψες. Καλησπέρα, χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Πρώτη ασίστ έγραψε ο Λιμιός πάντως χθες. Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Τσίμερετ έχει δύο φέτος. Δεύτερον, μορφή ανοιγκό, λέει στο center back και στα half. Άστο, λέει, θα το δείτε το βράδυ τι πάθατε, λέει, από το Δελιγιανίδη. Άστο, λέει, θα το δείτε στη... Το ακούσατε αυτό? Όχι, γιατί είμαστε γήπεδο. Το γήπεδο. Γυρνάει και λέει ο ανοιγκό στους συνεργάτες και του λέει αυτός που είχε ο TTV κάτω στον πάγκο. Γυρνάει και λέει στους συνεργάτες, όταν έκανε το σλάλομ ο Δελιανίδης και πλάσαρε, γυρνάει και λέει τι έγινε, λέει, άστο, λέει, θα το δείτε το βράδυ, λέει. Ωραίο, ωραίο χιούμορ. Λέει στους παίχτες του. Τέσσερις φορές βγήκε μπροστά, πήγαιναν να κουμπίσουν την μπάλα στο, αυτό δεν το είπατε, πήγαν να κουμπίσουν την μπάλα στο center four ή στο παίχτη που να υποδεχτεί την μπάλα, οι παίχτες του Λεβαδιακού, και βγήκε τέσσερις φορές μπροστά και την πήρε ο Ζαμπράνο. Δηλαδή αυτό είχα να το δω από εκείνη την εποχή, τέλος πάντων, του Σάντους. Από παίχτη που έπαιζε, τον οποίο τον έχω ξεχάσει, δεν ξέρω πώς το λένε, ήταν και αρχηγός, δεν θυμάμαι τώρα. Τον ξέχασα. Μαουρίσιο, μπήκε τρεις φορές στην περιοχή για assist και goal, τις δύο γλίστρισε. Ναι. Τη μία από τις δύο που γλίστρισε είχε αδειάσει με προσφύγη στο... τον αμυντικό και ήταν έτοιμος που την πάτησε, θυμάσαι, που πατάει, ναι, την μπάλα, ναι, ναι, και είναι έτοιμος να βγάλει την πάση και γλιστράει ο Κακομοίρης και άλλη μία κερδίζει το πέναλτι. Αυτά τώρα είναι ατομικά στοιχεία, έτσι. Και έτσι τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι, έχουμε αυτή τη στιγμή 2,5 δεκάδες νομίζω. Έτσι που να μπορούν, αν έχουν δουλέψει σωστά, να διεκδικήσουν θέση σε βασικό. 23 και μπαίνουμε στα κίδης 24. Όλοι καλοί παίχτες. Ναι. Έχεις παίχτες πλέον, Πέλκα και Μαουρίσιο, που κάνουν κάθε τι κίνηση. Έλεος, ρε παιδιά, κάθε τι κίνηση μια φορά. Να δούμε κάθε τι κίνηση αυτό το ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Να μην αναγκάζεται αυτός ο Μαυρομάτος ή ο άλλος από εκεί που θα παίζει, ή όταν πάμε στα πλάγια μια ζωή. Κάθετα, πάρ την μπάλα, κουβάλα, την πάρ τα μέτρα. Λουτσέσκου, για μένα. Είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια, ρε παιδιά, που έχω ακούσει ποτέ από προπονητή, και εμείς ψαχνόμαστε και καθόμαστε σε εκπομπές και λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε. Έχεις συμβόλαιο, παιδί, με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα προπονήσει. Θα είσαι αυτός που είσαι και εγώ θα πάρω απόφαση αν θα μπεις ή δεν θα μπεις. Τα λέω καλά. Ωραία, ναι. Το είπε, δεν το είπε. Και ο Πρίγεβιτς, και για τον Πρίγεβιτς ισχύει αυτό, και για τον Μάτος. Και δεν... Γιατί να μην ισχύει, εγώ, ναι, δεν, ναι, τον έχω δει να κάνει διακρίση. Όχι, όχι, λέω αν τυχόν. Ναι. Γιατί όχι. Ο Πρίγεβιτς έχουν. Για τον Βαρέλα, για τον αυτόν. Για τον... Έχουν φαγωθεί στα ραδιόφωνα και σε άλλες εκπομπές. Ο άσχετος που πήγαινε, λέει, να βγάλει τον Πρίγεβιτς στον Πανετολικό,
και να βάλει τον Κουλούρη και τον εξέθεσε, λέει ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς δεν είχε ακουμπήσει μπάλα. Η σκέψη του προπονητή ήταν να βάλω ένα παίχτη, να ακουμπάει μπάλα σωστά, ώστε η αλλαγή του Βιερίνια που έχουμε κάνει και του άλλου από απέναντι που ήταν ποιος ήταν ο άλλος, ο Κάμπος κτλ. Και να αποκτήσουμε ένα σημείο αναφοράς, να κουμπάμε την μπάλα. Μπας κερδίσουμε λίγο μέτρα εύκολα. Ναι. Κερδίσουμε λίγο μέτρα, πουλάει φέτος τον Πινελίκη και στο Λουτσέσκο. Θα περιμένεις για οτιδήποτε. Πουλάει. Παιδιά, ναι, πουλάει, ξεπουλάει. Όταν βγαίνει και σου λέει ο προπονητής χτες και έχει και δίκιο, τον είδατε το Σάκο που φάγε. Ουσιαστικά αυτό είπε, το είπε με άλλα λόγια. Ναι. Έφαγε δύο φορές κερκίδα. Πώς λέει, αγρίμη λέει, μπήκε σήμερα, μου έκανε και γκολ, ναι. Ήταν και παντού στο γήπεδο. Σε αυτά τα λεπτά που έπαιξε. Mm-hmm. Αυτό μετράει στον παίχτη, στην ψυχολογία του. Για το Σάχο. Σου λέει ότι άμα είσαι, σε βάλω. Ο Τσίμερο του έκανα κουβέντα, λέει, και έφαγε και μια μέρα κερκίδα, ότι κοίτα να δεις, εδώ στην προπόνηση θέλω να μου δείξεις. Άμα δεν μου δείχνεις, τι να σε κάνω. Το πει δεν το πει. Ναι, ναι. Το ίδιο κάνει τώρα και με το μικρό. Ο οποίος, εντάξει, έχει τα δίκια του, αλλά σε αυτόν τον προπονητή μπορούσε να κάνει λίγο υπομονή, γιατί βλέπει ότι δίνει ευκαιρίες και δεν θα σε πουλήσει άμα δουλειά. Εδώ έπρεπε λίγο να κάνει υπομονή ο μικρός. Και από εκεί και πέρα, λίγο, Δημήτρη, σε σένα να πω κάτι. Ναι, ναι. Πέστε κάτι για τον Γκάλι και τον Γιαννάκη στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι αμαρτία. Δεν λέτε τίποτα. Λίγο για τον Γκάλι. Δεν έχουν τι να ασχοληθούν, δεν έχουν τι να κάνουν. Έγινε, καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. 3.78. Λοιπόν, να πιαστώ από το φίλο, να του πω ότι αν αύριο συνεχίσει να ακούει, θα βγω αύριο στο Χρύσανθο και θα γίνει χαμός για αυτά που θα του πω για τον Άρη. Οπότε να μείνει εκεί. Τι ασχολείς. Λοιπόν, δεν πρέπει, για το χαβαλέ. Ναι. Λοιπόν, πάμε για το ΠΑΟΚ. Ναι. Θεωρώ ότι η χθεσινή εμφάνιση με τόσο καλή κυκλοφορία... για μένα ξαναγύρισε την ελπίδα που είχαμε χάσει. Okay, όλοι βλέπαμε ότι το ρόστερ μας είναι μεγάλο, ότι έχουμε πολλούς παίχτες, αλλά δεν ξέρω, εγώ μέχρι τώρα δεν έβλεπα πώς αυτό το πράγμα θα γυρίσει για να γίνει μια καλή ομάδα. Από χθες φαντάζομαι. Αν συνομιλούσες με ανθρώπους και παίχτες εντός ομάδας, θα έχεις την ελπίδα. Ναι, εγώ δεν έχω. Εγώ είμαι ένας οπαδός. Εσύ βλέπεις κάθε Κυριακή, ναι, είτε από το γήπεδο, είτε από τώρα ούτε καν από το γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που είπατε για την ίδια αντιμετώπιση προς όλους τους παίχτες, κατάλαβα πώς το εννοείς και έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά, έτσι. Δεν αντιμετωπίζεται ο Ιμπραήμοβιτς με τον, πώς τον λένε, τον Σμόλινγκ, δεν ξέρω να παίχτης United, ναι, με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Έτσι. Σωστό αυτό που είπες, αλλά δεν γίνεται. Μόνο έτσι θα καταφέρει να τους διαχειριστεί αυτούς τους 25 πώς είναι. Είναι μεγάλο καλά, το πρόβλημα. Δεν μπορείς με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται ευελιξία από τον προπονητή. Όσον αφορά τους νεαρούς χθες που παίξανε, εντυπωσιακός ο Λιμνιός, εντυπωσιακός ο Δελιγιαννίδης, θεωρώ ότι μας βγαίνει σε καλό, μπορεί να μας βγει σε καλό το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε φέτος το καλοκαίρι, που ήταν η απόκτηση του Λεβέκ, που όπως είπε και ο Σταύρος, τα στοιχεία του δεν είναι κανένα άσχημα, μια χαρά είναι ο παίχτης. Το πρόβλημά του μόνο είναι ότι τραυματίζεται πολύ εύκολα. Ναι. Αντίστοιχα όμως, επειδή πολύ εύκολα λέμε για τον Λεβέκ αυτό το πράγμα, γιατί ο Λεβέκ στα τελευταία 4 χρόνια πόσες συμμετοχές έχει, σχετικά λίγες. 10 χρόνια. Αντίστοιχα τέτοιος παίχτης είναι και ο Κωνσταντινίδης. Δηλαδή όπως λέμε για τον έναν, μπορούμε να πούμε και για τον άλλον. Αντίστοιχα και ο Κωνσταντινίδης στα τελευταία χρόνια, ενώ ξεκινούσε να παίζει στον ΠΑΟΚ, έβγαζε τραυματισμούς. Δεν υπέγραψες τριετές συμβόλαιο, συγγνώμη, με 400.000 το χρόνο στον Κωνσταντινίδη. Μα φυσικά και είπε ότι είναι λάθος. Γι' αυτό και είπε ότι είναι λάθος. Ναι, δηλαδή, όχι, να μην συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα. Backup του Μάτος είχες. Έτσι, λοιπόν, εδώ θέλω να καταλήξω. Ο Κωνσταντινίδης, αυτό ήθελα να πω, Σταύρο. Δεν το ολοκλήρωσα. Ο Κωνσταντινίδης για τρίτος μια χαρά είναι. Το μεγάλο λάθος, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι ήταν ότι διώχθηκε ένας μέτριος παίχτης, όπως θέλετε πείτε τον. Χρήσιμος. Ορίστε. Χρήσιμος. Δεν μας εξέθεσε ποτέ. Ακριβώς. Ένας παίχτης ο οποίος δεν πήρε ποτέ αβάντα. Αβάντες που πήρε ο Σκόνδρας όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Παιχτάρα εκείνη, ας πούμε, και τον Κίτσου τον είχαν του πεταμού. Ο οποίος σαν δεύτερος, όπως είπες, δεν μας εξέθεσε ποτέ. Αυτό ήταν, λοιπόν, το... Εγώ θα στο θέσω και αλλιώς. Ποιος έχει καλύτερο δεύτερο δεξιμπάκ από τον Κίτσου στην Ελλάδα? Ακριβώς πέρσι έλεγα, όχι, εγώ δεν έλεγα για δεύτερο, Σταύρο. Εγώ με επιφύλους δεν έλεγα για δεύτερο. Πες μου εσύ, πλην των τριών μεγάλων ομάδων,
ποιος είχε καλύτερο πρώτο. Μπακάκης γιατί είναι καλύτερος του Κίτσου, δηλαδή. Φέτος ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Όταν δείχνει. Θα ανέβει θα τα πούμε ξανά. Δείχνει πράγματα. Ναι. Θα τα πούμε όταν ανέβει. Και να πω και κάτι για τον Χαρίση, γιατί ακούω Χαρίση. Ο Χαρίσης δεν είναι Κίτσου. Να μην μπερδευόμαστε. Ο Κίτσου είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε ενεργό ρόλο και ήξερε τι θα σου δώσει σαν δεύτερο, το τονίζω. Ο Χαρίσης για μένα καλώς έφυγε να πάει, να παίξει την παλίτσα του, να ηρεμήσει, να ξεφύγει από τα λάθη που έκανε εδώ πέρα τα εξωγηπαιδικά, να παίξει την μπάλα του και να γυρίσει. Αρκεί να θέλει να γυρίσει. Δεν είναι απώλεια ο Χαρίσης που λείπει από τον φετινό ΠΑΟΚ. Όχι, θα είναι απώλεια άμα φύγει και χάσει τα δικαιώματά του. Αυτό είναι, απώλεια. Είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα καθαρά. Άρα το ότι έδωσε 17 assist ο Χαρίσης και 55 assist και ιστορίες, στον ΠΑΟΚ φέτος δεν θα έπαιζε έτσι όπως είναι. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Έγινε, καλημέρα. Yeah. Να είσαι καλά. Επόμενος, χαίρετε, καλησπέρα. Έλα, γεια. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι εκτός από τον Λιμιό και από τον Μελιανίδη, πιο καλός ήταν ο Μαουρίσιο. Και πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου, αν μπορέσει και δέσει όλους αυτούς τους παίχτες, τότε πάνω θα κάνει παπάδες. Να. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, ναι. Πολύ καλή μπαλίτσα. Έπαιξε χτες και φάνηκε η μεγάλη του κλάση. Πολύ έξυπνος παίχτης, φίλε. Πολύ έξυπνος παίχτης. Σταύρο. Πολύ έξυπνος παίχτης, λέω. Ναι, ναι. Έκανε μια αλλαγή παιχνιδιού χαμηλή σε κάποια φάση. Ναι. Από αυτές που άμα έχεις παίξει μπάλα και είσαι αμυντικός, λες όχι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Ούτε ναι, να καλύψεις, ούτε να κάνεις. Δεν σηκώθηκε μπάλα. Δεν σηκώθηκε μπάλα. Απίστευτο. Και θα ήταν έγκλημα αν φεύγανε. Τώρα αλλάζω την κουβέντα, ναι. Ναι. Να τη δω, είναι. Αν έφευγανε ο Λιμιός με τον Δελιανίδη. Όταν ήταν ο τουρίστας εδώ, σαν Όγεβης. Τώρα και άλλοι ήταν. Έγινε, φίλε. Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι. Ήταν για τον Σταύρο, θέλω να πω κάτι. Σταύρο. Λέγε. Εσύ καμιά φωτογραφία άλλη δεν έχεις να βάλεις στη φόρτσα. Αυτό είναι. Την έβγαλα την ώρα που έτρωγα κάτι σουβλάκια, να πούμε, κάτι τέτοιο. Σαν ορφανό είσαι, ρε. Θέλω να με λυπηθεί ο λαός, εσύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια. Γεια. Κοίτα, μπουρήκαμε την μπάσα ακριβώς με το που το είπες. Εδώ στις φάσεις του αγώνα που τις πεις δεν ήμουν εμείς. Ο Μάτος Σέντρα, ο Κουλούρης, ραγόρι μου. Ρε αγόρι μου, κάρφωσε τι κάτω, ραγόρι μου, αφού το έχεις. Είναι εύκολο το άλμα σου. Πρώτη ευκαιρία αυτή. Ναι. Ο Μάτος με αριστερό. Ο φορμαρισμένος Μάτος. Μαζί με τον Τζίμιρο του. Και το Ρέι. Από τους θεωρητικά βασικούς. Εδώ, Λιμιός. Σουτ, ο Πέλκας, το χάσε. Εντάξει, το χάσε, το πρώτο που έχασε. Και εδώ είναι η πάσα του... Για να το ξανάρισε, του Μαουρίσιο. Το γιατί βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω γιατί. Ναι, κατάλαβα. Αλλά την αρχή δείξαμε. Με τρέλανε. Ναι, δεν είναι πολύ καλό το πλάνο. Είναι στο τελείωμα της πάσας. Δεν το πιάναμε την αρχή. Όχι. Το πώς βγάζει τον Λιμιό εδώ αυτή. Εδώ, πόρε φίλε. Φοβερή. Ωραία. Φοβερή διαγώνια. 40 μέτρα πάσα. Και οι υπόλοιπες ευκαιρίες στο καλύτερο φετινό ημίχρονο του ΠΑΟΚ με τον εντυπωσιακό ρυθμό που επιτίθεταν, που έκλεβαν την μπάλα, που έφταναν σε τελικές προσπάθειες, που είχαν 3-4 πάντα παίχτες μέσα στην περιοχή. Αλλά ήταν άστοχοι. Δεν έβρισκαν εστία. Θα συνεχίσουμε με γραμμές με το που επιστρέψουμε. Εδώ είναι το μπάσιμο του Δηλιανίδη που τους περνάει όλους και πλασάρει. Άστοχα. Οκ, εντάξει. Πολύ καλή ενέργεια. Ωραίο πλάνο εδώ. Με το κίτρινο παπούτσιο, Παναγιώτης ο Δηλιανίδης. Μάλιστα. Πλασάρει άστοχα στην απέναντι γωνία. Και άλλο replay από τον Κοσμοτέ για τον Δηλιανίδη. Εντάξει, παιδιά, το είδαμε. Πώς χάθηκε. Άλλη ωραία φάση εδώ, Νάκιο Μπίσεσβαρ με τον Λιμιό. Ο Πέλκας εδώ που του πάει μπάλα τόσο αργά και σουτάρει ψηλά. Γιατί είναι αυτό που κάνει. Γιατί ραγόρι μου. Δεν έχει καλό πλασέ. Το κομμάτι του πάει πίσω. Το πλασέ του έχει κακή τεχνική στο πλασέ. Ωραία, ρίχνει κάτω ένα αμυντικό και το κορμί πίσω. Εδώ είναι πολύ απλό το πλασέ. Εντάξει, το μόνο που θέλει είναι να συρθεί γωνία. Και στο πέναλτι τον έχει ρίξει τον τερματοφύλακα από την απέναντι. Εδώ πάλι έχει κάνει τρομερή ενέργεια. Τελιανίδης πάει να σκοράρει ο Μάτος, τον προλαβαίνει. Υπάρχει άλλη μια εκπληκτική προσποίηση πάνω στο σπρίτ του Τελιανίδη.
Από τα αριστερά. Πολύ ωραίες συνεργασίες βγήκαν από τα αριστερά. Ναι. Εδώ είναι Κουλούρι το πέναλτι. Πέναλτι, πάσα Κουλούρι. Ασίστε σε Μαουρίτσιο πέναλτι. Πολύ ωραία, γρήγορη επίθεση. Πέναλτι. Αλλά τώρα το βίντεο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Όποιος άλλος φίλος θέλει να παρέμβει και να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά για ό,τι είδε χθες και για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα, διάφορες έτσι ιδέες ποδοσφαιρικές, γι' αυτό είμαστε εδώ να μιλάμε ποδοσφαιρικά. Δεν πάμε να επιβάλλουμε την άποψή μας. Λέμε ο καθένας τι πιστεύει. Πόσο πάω και την Κυριακή θα έχει μια εκεί, ανάλογη εικόνα. Εκεί που υπάρχει η ένταση, η δικιά μου προσωπικά, είναι όταν τονίζουμε τα αρνητικά ενός παιδιού και δεν τονίζουμε τα θετικά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι κέρδος έχει ο ΠΑΟΚ αν τονίζουμε τα αρνητικά περισσότερο από τα θετικά. Σε μια περίοδο που δεν είναι μεταγραφική. Άντε καλοκαίρι, λες πιέζει ξέρω εγώ ο άλλος γιατί νομίζει στο μυαλό του ότι έτσι θα πάρουμε παίκτες. Δεν είναι το ζητούμενο το να πάρεις παίκτες όμως. Εμένα αυτή, εκεί έχω τη διαφωνία μου όλη. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Κανένας, ούτε εμείς, ούτε κανείς άλλος δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει τη δική του. Αλλά κάποιες βασικές αρχές υποστήριξης της ομάδας δεν γίνεται να ισοπεδώνονται. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να σου κάνω, μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Την έστειλε φίλος. Α, μας πει την άποψή σου. Αν ο Ζαμπράνο είναι ο ένας, με ποιον νομίζεις ταιριάζει περισσότερο? Εξαρτάται τον αντίπαλο. Ανάλογα με ποιον παίζεις. Αν παίζεις με πολλά μέτρα στο γήπεδο θα παίξεις με τον Κρέσπο. Αν παίζεις με έναν αντίπαλο που έχει πιο δυναμικό φόρ θα παίξεις με τον Βαρέλα. Εξαρτάται. Α, το πας εκεί. Πόσο τα χαρακτηριστικά. Το κορδελιό και πόσο πέρα... ψαγμένο ποδοσφαιρικά είναι, δε φίλε. Από εκεί και πέρα μετά παίζει ρόλο και το πώς θα ταιριάξουν και οι δύο. Μπορεί, ας πούμε, εμείς να λέμε με το μυαλό μας ότι ταιριάζουν και όταν θα έρθει η ώρα να παίξουν μαζί να κουτουλάνε. Ναι. Αλλά αυτό που φάνηκε και είναι αυτό που δεν έχει κανένας από τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν φοβάται να βγάλει την μπάλα ορθολογικά από πίσω. Mm. Είναι για μένα ο πρώτος λόγος που εχθές η ομάδα είχε ορθή ανάπτυξη και ο βασικότερος για μένα είναι ο παίχτης που το λέω από την ώρα που τον πρωτοείδα στα βιντεάκια είναι ο Μαουρίσιο που θα κάνει την τεράστια διαφορά στον ΠΑΟΚ. Γιατί κάνει αυτό που γίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πράγματα που θα τα κάνουν ο Κάτσε, ο Τσίμιροτ, ο Κάνιας και όλα τα χάφμα στο Σάκοφ σε 10 κινήσεις σε μία. Οπότε σου δίνει περιθώριο χρόνου και οι καλοί παίχτες που έχεις μπροστά να αποκτάνε πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου. Το Τσίμιροτ Μαρούτσο καλό δείχνει. Βέβαια δείχνει καλό γιατί αλληλοσυμπληρώνονται. Ο ένας παίζει πιο απλοϊκά. Δεν είναι τόσο του τρεξίματος, τρέχει βέβαια στο γήπεδο, καλύπτει χώρους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι και στο 100% ούτε στο 50% πιστεύω ότι δεν είναι. Και απελευθερώνει τον Τζίμιροτ από τη δουλειά που έχει θέμα να κουβαλάει πολύ την μπάλα. Κάνει τα απαραίτητα. Και το έχει αυτό ο Τζίμιροτ. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι θέμα χαρακτηριστικών. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι έχει απίθανο υλικό, έχει κάποιες ελλείψεις, δεν γίνεται να μην δεν έχει. Αλλά είναι θέμα καθαρά του προπονητή πώς αυτά εδώ τα συστατικά που έχει να τα αλληλοσυμπληρώσει. Να βρουν την άκρη, να βοηθάνε την ομάδα, να είναι προς όφελος της ομάδας. Αισιοδοξείς ότι και την Κυριακή θα δεις κάτι ανάλογο? Πιστεύω ναι, γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και όλοι οι ενδιασμοί που είχαμε όλοι ήταν κατά πόσο η ομάδα θα καταφέρει μετά τη λέλαπα που έγινε το καλοκαίρι να βρει φυσική κατάσταση. Γιατί για να πετύχεις όλα όσα λέμε πριν θα πρέπει να υπάρχει κίνηση, να βρεθεί ο ελεύθερος παίχτης. Για να βρεθεί σε μια άμυνα που συνήθως στην Ελλάδα στο μισό γήπεδο συνιστίζονται καμιά δεκαπενταριά παίχτες, πρέπει να κινείσαι. Αν δεν υπάρχει κίνηση, σιγά σιγά έριξε η ομάδα ότι ανεβαίνει λίγο και στα τρεξίματα και στη φυσική κατάσταση. Πιστεύω ότι αν και ο ΠΑΣ για μένα είναι από τις πιο καλά οργανωμένες ομάδες και έχει και μια τρελή ρέντα με εμάς, ναι. Δηλαδή έχουμε δει απίθανα πράγματα με τελευταίο το περσινό, θέλει και λίγο τύχη. Θέλει δηλαδή στην πρώτη φάση, γιατί εχθές, ας πούμε, μία από τις απίθανες ευκαιρίες που έχουμε κάνει, αν μπει νωρίς, μπορεί το μάτς να είναι 5-0 στο ημίχρονο, έτσι. Mm. Έγινε και κάτι γι' αυτό που είπε ο Σταύρος, ότι
Σταύρο, οι περισσότεροι από την κριτική που γίνεται είτε στο ίντερνετ είτε στο ραδιόφωνο δεν έχει σκοπό να κάνει καλό στον ΠΑΟΚ. Πολλές φορές έχει στόχο να ικανοποιήσουμε το εγώ μας. Δηλαδή δεν γουστάρω εγώ, ας πούμε, τον Κουλούρη για το χύψη λόγο ή για τον οποιοδήποτε άλλο παίχτη. Θα του κάνω την κριτική για να τον ξεσκίσω. Δεν είναι όπως παλιά που πήγαινε στο γήπεδο. Μπορεί να μην τον γούσταρες, παιδί μου, τον παίχτη, αλλά ήσουν εκεί στο γήπεδο. Ναι, την έπνιγες, ναι. Θα τρώγες, όχι και την έπνιγες και μπορεί να τρώγες καμιά φάπα, ας πούμε, άμα ήσουν τόσο αιμονικός με κάποιον και τον ξέσκισες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ναι. Τώρα στο ίντερνετ μπορεί να σου φάγει και την κόμενα, ρε παιδί μου, χύψη παίχτης. Ναι. Και να τον ξεσκίσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα τελειώματά του, ειδικά εχθές, ήταν για μένα τραγικά. Δηλαδή είχε φάσεις, ειδικά με το κεφάλι, να βάλει εύκολα δύο γκολ. Ναι. Και πρέπει να δουλέψει για να βελτιωθεί, όπως και όλοι οι παίχτες, και να μην τρελαίνονται. Όπως είπατε και σε όλη τη ζωή δεν υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές. Mm. Χρειάζεσαι και ρολίστες. Χρειάζεσαι ένα Σάχοφ να σου παίξει 25-30 λεπτά και να σου βάλει γκολ. Δεν το χρειάζεσαι για 90. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Bye. Καλό μεσημέρι. Για τα αρνητικά του ΠΑΟΚ, να καταλάβετε βέβαια ότι και φέτος, λόγω έλλειψης άλλης θεματολογίας, θα πρέπει να αναδεικνύονται τα πάντα στον ΠΑΟΚ και θα έχουμε πολλές τέτοιες προσπάθειες από όλο τον κόσμο για να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, κάποιοι θα έχουν σκοπό, μόνο τα αρνητικά. Να κάνουμε. Καλημέρα στον επόμενο. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ο Μπίσης Βαρέλη έβρισε τον Λουτσέσκο μετά από 10 μέρες. Ο Μπίσης Βαρέλη δεν έχει βρει ποτέ κανέναν. Δηλαδή, πραγματικά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνθος. Είμαι καλά, είστε. Γεια, καλά, μια χαρά. Εγώ πήρα μια καλησπέρα περισσότερο να πω. Τι καλά, καλά. Έτσι, κάτι παματάκια που σημείωσε στο μυαλό μου. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά ο Μαουρίτσιο και ο Βιερίνη είναι πολύ ανέτοιμοι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτοί είναι στο 30%. Τους περίμενα λίγο καλύτερα, ειδικά το Βιερίνια που ήταν και εδώ ένα μήνα. Δηλαδή νομίζω ότι... Δεν έκανε προπονήσεις ένα μήνα. Ναι, αυτό νομίζω ότι τον έχει πάει πίσω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν αυτό είναι από θέμα Γερμανίας. Ότι νομίζω ότι έχει κάνει και πλάτες, ρε παιδιά, Βιερίνια. Δεν θέλω να τον βγάλω κουσουριάρι, εμένα είναι καψούρα μου, αλλά νομίζω ότι... Επειδή είπες, Μάνθο, είπες 8 νομίζω. Άσε να τον δούμε, ρε. Ναι, δεν εντάξει, έχει παίξει 90 λεπτό, δηλαδή. Δεν έχει παίξει 90 λεπτό. Νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε δεν έχει την έκρηξη. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι. Δεν έχει την έκρηξη, αλλά 4 φορές που σπρίνταρε βγήκε πρώτο στην μπάλα στην κόντρα επίθεση που πήγαν να βγάλουν αυτοί. Μάλιστα. Εντάξει, περιμένουμε παραπάνω από αυτό. Εννοείται ότι περιμένουμε παραπάνω, δεν το συζητάμε. Την ερώτηση που έκανε ο Δημήτρης, ποιον θεωρεί καλύτερο παρτενέρ, μπορεί να είναι κουσούρι μου. Αυτή που φοράνε τη φανέλα του Πάκου, τους αγαπάω όλους, αλλά θα προτιμούσα το Βαρέλα. Τον Κρέσπο έχω πει ότι το θεωρώ μια πολύ καλή χρυσή μετριότητα, αλλά νομίζω ότι ο Κρέσπο στα αμυντικά του καθήκοντα είναι ο καλύτερος στο κατεβάσμα την μπάλα, στα αμυντικά του καθήκοντα ο Βαρέλα το θεωρώ καλύτερο. Στο ένας μέναν ο Κρέσπο είναι καλός. Ψηλά δεν είναι καλός ο Κρέσπο. Στο ένας μέναν. Στην επαφή. Νομίζω ότι ο άλλος είναι καλύτερος, δηλαδή πραγματικά στο man to man ο Βαρέλα μπορεί να σε εξαφανίσει. Θυμάμαι δηλαδή τα παιχνίδια με τον Αραούχο που τον έσβησε. Και τον Μπέρκ. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες που λένε και καλά κάνουμε και τα θυμόμαστε γιατί έχουμε αποξιώσει όλο το ρόστερ. Ο μπαμπάς του Αραούχο, ο κύριος Βαρέλα, και του κύριου Μπέρκ, που ήταν ο μόνος που τον έπιασε από το λαιμό με την καλή και την αθλητική έννοια, έτσι. Ναι. Παρομοίωση κάνουμε. Και τον έσβησε. Στα μεγάλα μάτσε. Στα μεγάλα μάτς, ναι. Δεν κρύφτηκε. Όχι εκεί που εξαφάνισε. Όχι. Ναι. Και επίσης, επειδή δεν μπορώ να ακούω τις αυτοκριτικές θα μην πω τούτη, δεν υπάρχει περίπτωση ένας αθλητής από το αλφα τοπικό και πάνω μπορεί με την έννοια ότι δεν το γνωρίζει και δεν το ήξερε ποτέ να βάλει την μπάλα μέσα πως με στη Ριζούπολη ο Βαρέλα. Όλα είναι μέσα στο μυαλό και το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Και τα παιδιά μας πρέπει να χαλαρώσουν για να το χαρούν, κατάλαβες. Δύσκολο. Αυτές οι δύο κεφαλιές, ναι, ναι, δύσκολο, γιατί εμείς το χαλάσαμε. Εμείς το πήραμε τα τελευταία χρόνια. Και εμείς πρέπει να τους ξαναδώσουμε. Οι δύο αυτές κεφαλιές ήταν ζάχαρη ψηλή. Για οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε ταγάρι. Δεν είναι το περίπτωτο. Δεν γίνεται να μην το έχει. Συμφωνείτε σε αυτό? Ναι, υπάρχουν πολλά παραδείγματα φέτος που δείχνουν κάτι τέτοιο, αλλά. Άγχος είναι, ξεκάθαρα. Και αντί να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά, να πούμε καθόμαστε και τα τρώμε.
Μαζί σου είμαι. Έλα τώρα, εντάξει. Αυτούς ο Βαρέλα δεν τους βλέπει, ρε παιδιά. Γιατί το ξεφωνητό, μετά τον αποκλεισμό, το ξεφωνητό ήταν παράλογο. Υπήρχε περίπτωση. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Το καλοκαίρι αυτό ήταν. Τίποτα. Εκατομμύρια παίρνουν για να κουτσάνε την μπάλα. Δεν λέω αυτό. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Όχι, εγώ. Όλοι, όλη πόλη. Όλη πόλη. Όχι. Όχι εγώ. Εμένα η δουλειά μου ποια είναι, αδερφέ? Να υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Δουλειά σου, δηλαδή δεν είναι δουλειά σου. Η δουλειά μου είναι αυτή. Η δουλειά μου. Ναι. Υποχρέωσή μου. Υποχρέωσή μου είναι αυτή. Ναι, και στη στραβή έχει ένα συνέστημα και το βγάζει. Τι να κάνουμε. Ιστορικά, δεν ξέρω αν έχει ουσία αυτή η παρατήρηση. Ιστορικά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μπαλαντέρ, πώς να το πω, άνθρωποι με καλή τεχνική κατάρτιση, ιστορικά είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στο να εκτελούν πέναλτι. Τα πέναλτι θα τα βαράει ο Μαουρίτσιο, όπως λέω. Εννοείται, ρε παιδιά, ποιος Πέλκας τώρα. Εγώ θυμάμαι το Φρέσκο που όταν έδινε ο διαιτής πέναλτι έλεγε το φάουλ έγινε απ' έξω να το πάμε, τέσσερα μέτρα πίσω να το βάλω. Είχε εκτελέσει τρία και είχε χάσει τα δύο εκείνη τη χρονιά. Ο Μαουρίτσιο είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πιο σοβαρή μεταγραφή σου, αυτή που θα μπορεί να για τέσσερα χρόνια να μην βγαίνει ποτέ από την 11. Αυτό που με τα παιδιά, το έχει πει ήδη χτες ο Λουτσέσκου, αν διάβασα καλά τις δηλώσεις του, ότι γιατί ανέφερε στο ποιος θα είναι καλύτερος όλη τη βδομάδα, αλλά και ανάλογα με τον αντίπαλο, το είπε, δεν το είπε. Mm-hmm. Εννοεί θα συγκροτώ την 11 και είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε, γιατί τα Γιάννα, αν δεν κάνω λάθος, που θα παίξουν μεθαύριο, παίζουν με 3 back. Ναι. Και τελευταία φορά παίξαμε τη Λεβαδιά με 3 μπάγκ, είχαμε θέμα στην ανάπτυξη. Δεν μιλάμε τώρα να μην παίρνει μπάλα μέσα, μιλάμε να μην είσαι καλός. Γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Ένα κορμό όμως θα τον έχεις 6-7 παίκτων. Δεν γίνεται να αλλάζεις κάθε εβδομάδα ποιος είναι ο καλύτερος. Ο Ρέι, ο Ζαμπράνο, ο Μαουρίτσιο, ο Βιερίνια, ο Πρίγιοβιτς και τέλος. Βελκαντουρί. Θα ξαναβγάλει το πουλέν μου. Ποιον? Τον Ευγένιο. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Για να μην σου πω... Εσύ είδατε μόνο το σουτ που σταματούσαν πάνω του σαν να ήταν δεν ξέρω ποιος. Καλά, εντάξει τώρα, εντάξει. Για να μην σου πω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για τον... Το οποίο δεν έγινε ποτέ, να το λέτε κι αυτό. Εντάξει. Υπάρχουν κάποια από τα παιδιά που όλα τα αγαπάμε που είναι επιρρεπής, απλώνουν τον ποδαράκι και κάνουν το κουτό φάουλ. Ο Σάχο που χρεώθηκε φάουλ δεν νομίζω να το κάνει ποτέ. Το replay το είδε την ημέρα. Έσφιξε και ο Μακ έσφιξε. Ο Μακ πρέπει να σοβαρευτεί. Πρέπει να σφίξει. Λίγο... Ένας τρόπος να γίνεις μεγάλη ομάδα. Ένας τρόπος να γίνεις μεγάλη ομάδα και αυτό το πιστεύω ακράδαντα είναι αυτός που είναι στην κερκίδα και βλέπει μια εκπληκτική εμφάνιση. Μια μαγική βραδιά να πιστεύει μέσα του ότι αυτός θα ήταν ακόμα καλύτερος. Όχι να λέει πω ρε γαμώ το. Και να ήμουν εγώ τώρα τα χάτι θα έκανα. Όχι. Θα πρέπει αυτός που έχει στον πάγκο στην εξέδρα να πιστεύει ότι θα μπορούσε να κάνει το τέλειο τελειότερο. Έτσι, να έχεις τέτοιους παίκτες στην εξέδρα, όχι παίκτες που να περιμένουν να πάρω εγώ κόκκινη κάρτα για να σηκωθούν να παίξουν. Να είσαι καλά, πάμε στους διαιτητές. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στον αγώνα ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα Ευαγγέλου Αθηνών με Αθηναίους βοηθούς Φωτόπουλο και Κουντουρέλη. Φωτιάδης Τεάρτος από την Καστοριά. Στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ο Σιδηρόπουλος. Πέφτω από τα σύννεφα. Εντάξει. Με Κωσταρά Ετωλοκαρνανίας, Δημητριάδη Μακεδονίας και Αρετόπουλος είναι τέταρτος. Στον αγώνα Πανετολικός Παναθηναϊκός ο Κομίνης. Με Πετρόπουλο και Καρατζίκα. Ποιος είναι Παναθηναϊκό, παίζει ο Κομίνης? Ναι. Λοιπόν, να φτιάξουν και το φύλλο αγώνα μετά, άμα θέλουν. Πώς θα το κάνουν? Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης Τσαμούρης, ο χθεσινός ηγέτης. Κέρκυρα Λεβαδιακός Καραντώνης. Απόλλων Πλατανιάς ο Σέζος από τον Κιλκής. Ατρόμητος Λαμία Παπαπέτρου. Δεν σφίριξα τους φέτος. Πανιώνιος Λάρισα Νεοφετιάδης Κορινθίας. Δεν υπάρχουν Καλογερόπουλοι, δεν υπάρχουν Παπαδόπουλοι. Οι διαιτές που κάναν λάθη σαφώς στα προηγούμενα παιχνίδια. Λοιπόν, πάω Παζιάννη, είπαμε Ευαγγέλου Αθηνών. Αυτά με την τελευταία ούτε είδηση. Ούτε αυτοί που κάναν βέβαια στο προηγούμενο παιχνίδι υπάρχουν. Ναι. Ποιοι ήτανε? Ο Γκιουτζένης, ο Μάνταλος και ο... Ο Μάνταλος είναι τέταρτος. Ο Μάνταλος δεν είχε στη φάση την εμπλεκόμενη. Ναι, είναι τέταρτος ο Μάνταλος. Και ο Βάτσιος. Ο Βάτσιος, ναι.
Ο Κουτσάφτης δεν υπάρχει. Που λέγεται βέβαια ότι δεν παραπέμφθηκε ο Κουτσάφτης. Αυτά δεν επιβιώνονται. Φυσικά έτσι ξέρετε ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση. Θα τα δείχνει η ιστορία. Ναι. Πληροφορίες είναι και μπορεί να είναι και στημένες μερικές φορές. Λοιπόν, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι παρατηρητής ο Μπίκας. Αυτό έχει κόσμο, ε. Θα έχει το ΑΚΑ κόσμο. Με πάω 24, τα λέμε και πάλι αύριο. Αύριο Παρασκευή. Δεν προλάβαμε σήμερα να πάμε σε άλλα αθλήματα. Αύριο σίγουρα θα πάμε στο handball καταρχάς που αρχίζει. Το handball, το αγαπημένο handball των οπαδών του ΠΑΟΚ με ρεκόρ θα διαρκείας φέτος. Και μπάσκετ και βόλεϊ τα πάντα αύριο λίγο μετά τις 12.